και έχουν περάσει μπροστά και Καψή και Βονόρτα. Και διώχνει ο Πατζιάρα μπροστά στον Καψή και διώχνει ακόμα πιο μακριά ο Χατζόπουλο. Θα σεντράρει ο Ρώσος από την άλλη πλευρά. Διώχνει ο Παντζιαράς στο σούτ του Αντωνίου μέσα στην περιοχή. Ένα νέο σούτ, μια νέα προσπάθεια των Παναθηναϊκών από πλευράς ξανά Αντωνίου. Δημιουργήθηκε ένας πανικός, μια σύγχυση στην περιοχή του Άρη μετά τις δύο αποκρούσεις του Παντζιαρά και τελικά είναι ένα δεύτερο κορνέ φάση που έγινε στο πέμπτο λεπτό. Πρώτα από το κόρνερ του Γαλάκου και μετά από την παλιά του Ρότσα και το σούτ του Αντωνίου. Και το δεύτερο σούτ που τελικά κατάληξε σε κόρνερ. Το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού αυτό από τον Βασιλείου. Διώχνει ο Παντζιάρα. Η μπάλα έρχεται στο Ρότσα έξω από την περιοχή. Κάνει λάθος ο Ρότσα και τώρα ο Άρης προσπαθεί να αναπτυχθεί με τον Ζελελίδη. Και μια παλιά του Ζελελίδη για τον Δουλγεράκη που απέφυγε τον Καψή. Και μπαίνει μέσα στην περιοχή και δίνει βαθιά την άλλη πλευρά που βρίσκεται ο Χαραλαμπίδης. Και ο Χαραλαμπίδης κάνει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-0. Ο Ρότσα στο φάουλ. Και ο Παντζιαράς θα βγει, θα χάσει την μπάλα. Το σούτ του Καραβίδα, το σούτ του Δημόπουλου, το σούτ του Γαλάκου και είναι το 1-0 μετά από δύο προσπάθειες των Παναθηναϊκών. Θα ξαναδούμε άλλωστε τη φάση στο 8ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό γίνεται το φάουλ του Ρότσα. Βγαίνει ο Παντζιαράς, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Και τελικά πηγαίνει στο Γαλάκο που κάνει το 1-0 με σιρτό ανάμεσα από πολλά πόδια των Αριανών. Παπαβασιλείου στο κόρνερ. Και 2-0 από την κεφαλιά του Βονόρτα. Και 2-0 από την κεφαλιά του Βονόρτα. Στο κόρνερ που χτυπάει ο Παπαβασιλείου. Στο 27ο λεπτό. Φάλ που χτυπιέται σε Μερζίδης. Βαθιά για τον Κούι, κεφαλιά του Κούι. Το σούτ ο βόλε του Έριξον από καλή θέση, out. Φάση αυτή στο ημίωρο ακριβώς. Έξω η μπάλα για να πάει στο Σεμερζίδη να επιχειρήσει ένα ωραίο σούτ από εκείνα που ξέρει να κάνει. Για τον Καψή, μπάλα στον Καραβίδα. Έχει το Χατζόγλου μπροστά. Του ξέφυγε. Βαθιά η σέντρα του. Παβασιλείου. Γαλάκος. Το σούτ αμέσως του Γαλάκου και είναι κόρνερ. Αρκετά μακριά από τα δοκάρια του Παντζιαρά. Τελικά χτυπιέται από τον Καραβίδα. Πολύ έξυπνα. Πολύ γρήγορα. Και ένα φάουλ με τον Ρότσα. Θα διώξει ο Βένος, χάνε την μπάλα, την παίρνει ο Γαλάκος, σέντρα από την άλλη πλευρά και γίνεται το 3-0 από τον Δημόπουλο. Ένα κλασικό θα λέγαμε γκολ. Κλασική σέντρα του Γαλάκου, κλασική κεφαλιά του Δημόπουλου. Βαθιά παλιά του Καραβίδα για τον Γαλάκο. Βγαίνει σε σεντερφόρο, Καψής είναι και ο Δημόπουλος και η μπάλα έρχεται στον Δημόπουλο. Και μια ευκαιρία για το 4-0, μια πολύ ωραία απόκρουση του Παντζιαρά. Η μπάλα μένει πάντα στα περιοχή του Άρη. Κεφαλιά του Καψή. Η μπάλα είναι στον Αντωνίου. Που επιχειρεί ένα σούτ και είναι το 4-0 από τον Αντωνίου. Στο 64. Ένα εντυπωσιακό θα λέγαμε ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα αυτό. Και ο Γαλάκος στο φάουλ με φάλτσο και το 5-0. Το 5-0 με τον Γαλάκο με πολύ ωραίο χτύπημα αριστερό. Χατζιαντωνίου στο φάουλ και γκολ από τον Κούι. Πετάχτηκε ο Κούις. Πετάχτηκε ο Κούις, πετάχτηκε και ο Μίνου. Τα μπακ του Παναθηναϊκού άφησαν τον Κούι να πηδήξει. Έπιασε καρφωτή κεφάλια ο αρχηγός του Άρη. Ταράσης. Πέταξε το Δημόπουλο μέσα στην περιοχή. Ο Δημόπουλος μαρκάρεται, κοντράρεται. Έρχεται ο Ταράς, κάνει το σούτ και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Ο Άρης μπροστά. Ο Ζελελίδης σε καλή θέση κοντράρεται στην προσπάθεια να κάνει το σούτ. Θα κόψει ο Βονόρτας, θα έρθει μπάλα στον Έριξον. Έριξον που θέλει να περάσει και θα περάσει ωραία. Διώχνει ο Μπίνου που βγήκε αποτελεσματικά
στην προσπάθεια αυτή που έκανε ο Σουηδός 4 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας. Τελικά ο Ρότσα θα κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά και ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ντεμπούτο το εντυπωσιακό του Παναθηναϊκού του Τηλεοφόρο στο νέο πρωτάθλημα. Νίκησε τον Άρη 5-1. Έδωσε πολλές ελπίδες για ένα καλό μέλλον, για μια καλή περίοδο φέτος. Ο Παναθηναϊκός απέναντι ενός οπωσδήποτε αδύναμου και με πολλά κενά και ελλείψεις Άρη. Δύο γκολ ο Γαλάκος, ένα Βονόρτας, ένα Αντωνίου, ένα ο Δημόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Και σκόρερ του Άρη μετά το 5-0 ο Ντίνος Κούις. Από το γήπεδο της Τηλεοφόρου Αλεξάνδρας, γεια σας. Και νίκη με πολύ μεγάλο σκορ, όπως διαπιστώνεται και από το σκορ. Τα τέσσερα γκολ πέτυχαν στο τρίτο λεπτό. Δυστυχώς δεν μας ήρθε το βίντεο από την Θεσσαλονίκη. Στο τρίτο λοιπόν λεπτό ο Έρικ. Ας απολαύσουμε τα τέσσερα γκολ του αγώνα. Τέσσερα γκολ, ένα σούτ στο δοκάρι και πολλές χαμένες ευκαιρίες ήταν ό,τι δημιούργησε ο Άρης στο σημερινό νικηφόρο αγώνα του με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό. Ένας Άρης που ξεκίνησε εντυπωσιακά, πέτυχε γρήγορα το 1-0 και στη συνέχεια δημιούργησε ευκαιρίες που έχασαν οι κυνηγοί του με την ίδια άνεση που τις δημιούργησαν. Το σκορ άνοιξε ο Έριξον στο τέταρτο λεπτό, ύστερα από ωραία σέντρα από αριστερά του Ζελιλίδη. Ακολούθησαν και άλλες ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο αυτό, η ομάδα των Σερών πρόσεξε περισσότερο την αμυνά της και μόνο με αντεπιθέσεις προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, πράγμα που δεν το κατόρθωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο μας έδωσε για 15 λεπτά έναν πανσεραϊκό αναγεννημένο που ζήτησε τον γκολ, αλλά ας παρακολουθήσουμε τον Ζελιλίδη που σεντράρει και να ο Έριξον με καρφωτή εντυπωσιακή κεφαλιά ανοίγει το σκορ στο τέταρτο λεπτό του πρώτου ημίχρονου. Η μπάλα ξεκίνησε από τον Βόσδου πλάγιο, παράλληλη σέντρα του Ζελιλίδη και η κεφαλιά του Έριξον. Πανηγυρισμοί από παίκτες και οπαδούς. Το δεύτερο μέρος λοιπόν μας έδωσε ένα πανσεραϊκό για ένα 15 λεπτό, αρκετά καλό, που εκμεταλλεύτηκε και κάποια ανδράνεια, κάποια κάμψη αν θέλετε των γηπεδούχων, για να ξαναζητήσει πάλι τον γκολ που πέτυχε στο 62 με τον Δουλγεράκη ο Άρης να κάνει το 2-0, να αφυπνιστεί ολότελα στο 65 με τον Ζίνδρο, ύστερα από σέντρα του Δουλγεράκη ο Ζίνδρος με δυνατό σούτ να κάνει το 3-0 και στο 79 ο Κούις από σέντρα από δεξιά του Ζίνδρου με εντυπωσιακή κεφαλιά, ένα γκολ που θα δούμε σε λίγο, έκανε το 4-0. Ο Άρης που είχε και ένα σούτ στο δοκάρι με τον Δουλγεράκη. Κορυφαίος των νικητών ο Έριξον και πολύ καλή επίσης ο Κούις, ο Ζίνδρος του δευτέρου ημιχρόνου, ο Δουλγεράκης του δευτέρου ημιχρόνου και ο Αργυρούλης του πρώτου ημιχρόνου. Μια φάση τώρα με τον Δουλγεράκη που χάνει την επαφή της μπάλας και αποκρούν οι παίκτες των Σερών. Από τον Πανσεραϊκό που κινήθηκε μόνο στο πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, τον βάρναν οι πολλές και σημαντικές απουσίες που είχε, ξεχώρισαν ο Γουραλές, ο Πανταζής, ο Δημητρίου και ο Αναστασιάδης. Στο προσκήνιο η παίκτη του Πανσεραϊκού βγαίνει ο Πανταζής, αλλά συλλαμβάνεται σε θέση offside την ώρα που ετοιμάζεται να κάνει το σουτ. Η μπάλα παίζεται στο χώρο του κέντρου, ο Παπαδόπουλος τον Μπάτη, ο Μπάτης τη γυρίζει δεξιά, γίνεται μια κούρσα, χάνεται η μπάλα, κερδίζεται από τον Αργυρούλη, αυτός τον Δουλγεράκη, περνάει τη μεσαία γραμμή, βλέπει δίπλα του τον Κούι, κάνει γρήγορα μια μεταβίβαση, χωρίς χρονοτριβεί ο Κούι στον Ζίνδρο, που είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψιλοκρεμαστά, και η κεφαλιά του Κούι στα δίχτυα του Σκούνα για να γίνει το 4-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Δουλγεράκης στον Κούι, ο Κούι στον Ζίνδρο, θα φύγει μπάλα από τον διεθνή κυνηγό του Άρη και από την κεφαλιά του Κούι θα γίνει το 4-0. Τέσσερα γκολ λοιπόν. Στην εκπνοή σχεδόν του αγώνα, ο Ζελιλίδης ύστερα από μια θαυμάσια σέντρα του Έριξον έπιασε δυνατή κεφαλιά και έκανε το 2-1 για τον Άρη, ένα Άρη που κυνήγησε με πάθος την νίκη κυρίως το πρώτο ημίχρονο όταν είχε κόντρα τον άνεμο και τη Λάρισα κομπλέ. Ο σημερινός Άρης ικανοποίησε απόλυτα τους οπαδούς του διότι αντάμωσε την νίκη του με μια πολύ καλή εμφάνιση που χειροκροτήθηκε θερμά ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Η Λάρισα, που έχει παράδοση ωραίων εμφανίσεων στην Θεσσαλονίκη, δεν τράβηξε σήμερα, αφού σχεδόν όλα τα επιθετικά της ατού υστέρησαν και η αποβολή του Γκαλίτσιου δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και στην άμυνα που δοκιμάστηκε έντονα και στα δύο ημίχρονα από τους γρήγορους κυνηγούς της γηπεδούχου. Το σκορ άνοιξε στο 19 ο Ζίνδρος. Ο Ζίνδρος που δέχτηκε μια ωραία μεταβίβαση του Αργυρούλη, θα δούμε σε λίγο, ένα μπάσιμο του Έριξον πέφτει κάτω. Υπήρξαν διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη για τη φάση αυτή. Ο διαιτητής δίνει κόρνερ και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Αργυρούλης λοιπόν βγαίνει, κάνει μια μεταβίβαση προς το Ζίνδρο. Ο Αργυρούλης με κεφαλιά ξαναγυρίζει την μπάλα προς το Ζίνδρο. Μονομαχή
και μπαίνει μέσα, βγαίνει ο Πλίτσης, τον προφταίνει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 19ο λεπτό. Ο Ζήνδρος με αυτόν τον ωραίο τρόπο ανοίγει το σκορ και κατευθύνεται προς την κερκίδα για να γευθεί τα χειροκροτήματα των οπαδών. Αντεπίθεση της Λάρισας, η μπάλα γυρίζει πίσω. Στα πρώτα 25 λεπτά ο Άρης είχε μια έντονη επιθετικότητα. Να τώρα το σούτ του Παραφέστα, χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Παντζιαράς και γίνεται η ισοφάριση. Είναι το 31. Ο Βουτυρίτσες χτύπησε με πάσα το φάουλ το οποίο παραχώρησε ο Αργυρούλης. Ο επόπτης που σηκώνει τη σημαία διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή, κρατάει τη σημαία. Οι παίκτες του Άρη λένε στο διαιτητή να πάει στον χώρο του επόπτη. Κάποιος διάλογος μεταξύ διαιτητή και επόπτη. Και τελικά ο διαιτητής υποδεικνύει τη σέντρα και κατακυρώνει τον γκολ. Διαμαρτυρίες από πλευράς παικτών του Άρη. Ο Σεμερτζίδης τρέχει προς τον επόπτη. Κάτι του λέει, ο επόπτης τον απομακρύνει. Το γκολ έχει κατακυρωθεί. Ο Βένος πηγαίνει τώρα προς τον διαιτητή και ο Ζήνδρος. Όλα ξεκίνησαν από εκείνη την διαφωνία που προείπαμε. Ο Σεμερτζίδης τώρα στο χώρο του κέντρου. Κάνει μια μεταβίβαση για τον Ζήνδρο, αυτό τον Αργυρούλη. Ο Αργυρούλης περνάει την μπάλα για τον Ζήνδρο που ανατρέπεται λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έλεγα λίγο πριν πως στα 25 πρώτα λεπτά ο Άρης είχε μια έντονη επιθετική δραστηριότητα την οποία αισθάνθηκε πιεστικά η άμυνα της Λάρισας. Η Λάρισα μετά τον γκολ της ισοφάρισης προς το τέλος του αγώνα έκανε άλλες 2-3 επισκέψεις που ήταν ακίνδυνες. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει και πάλι στους γηπεδούχους. Αλλά να ο Ζήνδρος τώρα που περνάει την μπάλα στον Έριξον. Είναι το 89, ο Έριξον ετοιμάζεται, κάνει παράλληλη σέντρα και ο Ζελιλίδης με αυτήν την θεαματική κεφαλιά κάνει το 2-1 ακριβώς στην εκπνοή του αγώνα. Η Λάρισα λοιπόν είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 10 και 17, η μία με τον Βαλαόρα που δέχτηκε την μπάλα και προκαινής εστίας έχασε το κοντρόλ και μαζί μια μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπωσδήποτε βελτιωμένος ο Άρης και φανερά πεσμένη για νιώτικη ομάδα, αν και χάνει εδώ μια ευκαιρία ο Παπαχρήστου. Δεν έπεισε γενικά για την επιθετική της ισχύ και για τη δύναμη που είχε όπως άλλοτε στο γήπεδο της. Να ο Έριξον δίνει στο Ζήνδρο, μπαίνει αυτός, ωραία σέντρα και ο Ζελεγίδης επερχόμενος κάνει στο 41 το 1-0. Αυτό ήταν και το μοναδικό γκολ του αγώνα που έκρινε την νίκη του Άρη. Το ξαναβλέπουμε, ο Έριξον στο Ζήνδρο, ωραία σέντρα και ο Ζελεγίδης πετάχθηκε στον κενό χώρο όταν έπρεπε και σούταρε εκεί που έπρεπε. Τελικά ο Άρης κέρδισε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς να πιεστεί σοβαρά από τον αντιπαλό του. Προηγουμένως, εδώ λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, δύο λεπτά μετά τον γκολ, είχε και ένα σουτ του Έριξον στο δοκάρι. Αυτό. Σαβίδης, παλεύει με τον Αλεξανδρίδη, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Κούι, και να άρχισε την επίθεση, θα κάνει τη σέντρα, δεν θέλει, δεν μπορεί μάλλον. Συνεπίζει ο ΠΑΟΚ με τον Κωστίκο από αριστερά, όχι, λάθος, βγαίνει το σου. Ζελαλίδης. Πασχιαλής. Σαβίδης. Περνάει πολύ ωραία. Κάνει και τη σέντρα. Πιάνει ο Ζελαλίδης και παλιά. Ο Κούις. Ο Έριξον. Ο Κούις. Κάνει το σούτ ο Κούις. Φεύγει μπάλα από το φορτί. Γυρνάει την μπάλα από το φορτί. Άφα για τον Ιμπέ στην περιοχή. Δίνει στο Ζελαλίδη. Κάνει φάουλ όμως. Ο Αλαβάντας. Ο Αλεξανδρίδη. Θα γίνει σέντρα από τον Αλεξανδρίδη. Θα πηδήξει όλος ο κόσμος. Θα πιάσει μια κεφαλιά. Δίνει στον Τσιφόπουλο. Σεμερτζίδης. Δίνει ωραία για τον Χατζηαντωνίου. Ανοίγει πολύ την μπάλα. Κάνει τη σέντρα τελικά. Να στο Κούι. Να ο Κούις μες βέβαια και σουτάρει. Να και ο Έριξον. Να ο Τσουτ. Αποκλούν όπως όπως είπε πριν πάω. Σαβίδης ο Αλεξανδρίδη κάνει σέντρα, μια κεφαλιά ψηλή, μια κεφαλιά του Κούι, έρχεται μπαλά 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 του Κού
Συγγνώμη, πίτα. Κάνει τη σέντρα ο Καμπόλης. Έγινε κεφαλιά, προσπαθεί ο Μπατσινίλας. Μόνο στο Κοβάσεβιτς βγαίνει ο τερματοφύλακας. Ο Παντζιαράς και out. Ζελίδης, Έριξον. Έγινε κεφαλιά από τον Κούι, μπλοκάρει την μπάλα ο Παντζιαράς. Ο Μουκέας, συγγνώμη. Πασχιαλής. Σαβίδης. Πολύ ωραία στο κενό χώρο για τον Κούι. Κούις για τον Ζελιλίδη που βγαίνει μόνος του, κάνει το σουτ, πέφτει ο Μουκέας, μπλοκάρει την μπάλα. Ζήμερος πάλι, Τσιλιγότης, η Λούγκα. Πάντα η Λούγκα για τον Εθνικό. Φτάνει σε θέση βολής, τροφοδοτεί όμως τον Κοβάσεβιτς. Ξέφυγε ο Κοβάσεβιτς από τον Τζιφόπουλο, κάνει τη σέντρα, έρχεται ο Μπατσινίδας, χτυπάει την μπάλα πολύ δυνατά και έχουμε ακριβώς στο 15 το 1-0. Εθνικός Άρης 1-0 με αυτή την κεφαλιά του Μπατσινίλα ύστερα από την θαυμάσια σέντρα του Γιουγκοσλάβου Κοβάσεβιτς. Κάνει τη σέντρα ο Χατζή Αντωνίου, πετάει για το Σουηδός, κάνει την κεφαλιά και ισοφαρίζει ο Άρης. Με αυτή τη σέντρα του Χατζή Αντωνίου, ο Σουηδός Ούλφερικ Έριξον ακριβώς 4 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο μέρος ισοφαρίζει τον Εθνικό 1-1. Κοβάσεβιτς. Παίζουν το 1-2 με τον Πίτα, φάουλ που κάνει ο Βένος. Φάουλ λοιπόν, πολύ δυνατό το σούτ, κοντράρεται η μπάλα και κόρνερ. Κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Παντζιαράς, χάνει την μπάλα, αποκρούει ο Βόσδου, νέο γύρισμα και γκολ. Και γκολ, ο Μπατσινίλας κατάφερε για δεύτερη φορά, ακριβώς στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου μέρους, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπατζαρά και έτσι ο Εθνικός να προηγείται στο 49-2-1. Κούι Σεμερτζίδης, Σαβίδης, Ζίνδρος, προσπαθούν να παίξουν το 1-2, γυρίζει την μπάλα. Ο Σαβίδης, τον κοντράρει ο Τσιριγότης και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη ακριβώς το 22 του δεύτερου μέρους, ενώ ο Εθνικός προηγείται στο στάδιο Καραϊσκάκη με 2-1, τα γκολ ο Μπατσινίλα στο 16 στο 49 και ο Έριξον για τον Άρη στο 41. Ο Χατζηαντωνίου στο κόρνερ, βγαίνει ο Μουκέας και μπλοκάρει την μπάλα. Σεμερτζίδης για τον Σαβίδη, απέκρουσε ο Ιλούγκα, μπαλιά τώρα από τον Κοβάσεβιτς, πάλι Κοβάσεβιτς. Ξεφεύγει, του κάνει φάουλ ο Τζιφόπουλος. Μπαλιά από τον Γκάμπολη, χάνει ο Σαβίδης την μπάλα, η Λούγκα για τον Εθνικό. Βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Πίτα, νέα κεφαλιά και αποκρούστηκε η μπάλα. Σαβίδης για τον Κούι. Σαβίδης. Χατζηαντωνίου. Επέμβασε από τον Τζιριγότη. Πάλι Χατζηαντωνίου. Κάνει τη σέντρα. Βγαίνει μόνος του ο Σκούτας. Βγαίνει και ο Μουκέας και το 2-2 στο 73 από τον νεαρό Σκούτα που μπήκε πριν από λίγο σαν αλλαγή. Βλέπετε το Σκούτα εδώ που πανηγυρίζει την ισοφάριση. Πολύ ωραία παλιά για τον Έριξον. Αλλάζει με τον Χατζηαντωνίου. Πάλι ο Έριξον. Μόνο στο Έριξον ξεμαρκάρεται, κάνει δυνατό το σουτ και μπάλα out. Παναγιώτης Κατσικογιάννης. Στον αδερφό του το Γιάννη. Πίτας. Μαρκάρεται από το Ζίνδρο. Κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες του Άρη. Ζίνδρος και Χατζηαντωνίου. Κοντράρει ο Πεπές και ο Καμπόλης και είναι out. Δωματιώτης για τον Εθνικό. Προσπαθεί και ξεφεύγει ο Δωματιώτης, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Παντζιαράς, πετάγεται και ο Μπατσινίλας, θαυμάσια κεφαλιά, αλλά out. Μπατσινίλας και Δωματιώτης,
τώρα κάνει τη σέντρα ο Δωματιώτης. Έγινε η κεφαλιά, στο δοκάρι η μπάλα και σώζεται από ένα τρίτο γκολ ο Άρης. Ακριβώς 1,5 λεπτό πριν να τελειώσει το παιχνίδι και ενώ το σκόρ είναι 2-2. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής κ. Καραθανάσης φυρίζει τη λήξη του αγώνα Εθνικού Άρη 2-2. Έπαιξε κατά διαστήματα σπουδαίο ποδόσφαιρο και δίκαια χειροκροτήθηκε από τους πολυπληθείς θεατές που βρέθηκαν στο Χαριλάο. Στο βίντεο που ακολουθεί, τα στιγμιότυπα μας περιγράφει ο Γιώργος Φερέτης. Εδώ ο Σαββίδης για τον Αζίνδρο. Χέρι που γίνεται πάνω στον τον Μπουλίδη και το φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής Λανδράκης. Άρης, όπως είπατε, είχε πολλά προβλήματα στον πρώτο ημίχρονο. Εδώ το φάουλ στο 64, η μπάλα στο δοκάρι και απόκρουση. Και συνέχεια θα απομακρύνει τον κίνδυνο ο τον Μπουλίδης. Χατζιαντωνίου εδώ. Άρης που είχε στο 64 το δοκάρι που είδαμε στη συνέχεια. Θα γυρίσουν την μπάλα με το Σεμερτζίδη για τον Σαββίδη. Θα γίνει σέντρα. Και η εντυπωσιακή κεφαλιά του Κούη στο 65 θα κάνει το 1-0. Θα ξεκινήσει η μεγάλη νίκη από εδώ, με την κεφαλιά αυτή που βλέπουμε ξανά, με τον Κούη και τη σέντρα που έκανε ο Σαββίδης, είναι το 1-0. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σιμεώνοβιτς και εδώ πανηγυρισμοί για το πρώτο γκολ του Άρη. Με την επιτυχία του τέρματος, αυτού εδώ πανηγυρισμοί, η ομάδα του Άρη ανέβασε την αποδοσή της, όπως είπαμε, προτεργάτη της μεγάλης αυτής νίκης ο Σουηδός Έριξον, που οδήγησε τον Άρη σε μια μεγάλη επιτυχία. Άρης που είχε σοβαρά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα. Οι παίκτες του δημιούργησαν πολύ ελάχιστες ευκαιρίες. Εδώ Παναγής για τον Κουτά. Θα γυρίσει την μπάλα. Παρακολουθήστε τη φάση. Θα βγει ο Παντζιαράς αρκετά έξω από τα goal post. Θα γυρίσουν και την μπάλα οι παίκτες Καλαμαριάς. Εδώ με τον Σιαπανίδη θα γίνει κόντρα. Θα κερδίσει την μπάλα και πάλι ο αμυντικός του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνει μια γυριστή σέντρα. Η καρφωτή κεφαλιά του Κουτά θα περάσει δίπλα από τα δοκάρια του Παντζιαρά. Ο Άρης και πάλι στην επίθεση εδώ με τον Χαραλαμπίδη. Θα κερδίσει την κόντρα, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κερδίσει και πάλι ο Χάτζη Αντωνίου, θα κάνει το σουτ, θα νικήσει τον Σιμεώνοβιτς και θα κάνει το 2-0. Ακριβώς στο 81, ξαναδούμε το ωραίο γκολ αυτό. Ωραίο το γύρισμα μέσα στην περιοχή του Χάτζη Αντωνίου και το 2-0 ακριβώς στο 81. Ναι, οι πανηγυρισμοί από τους φίλους του Άρη που στο πρώτο ημίχρονο οπωσδήποτε δυσανασχέτησαν με την απόδοση της ομάδας που δεν πήγαινε καθόλου όπως λέγαμε. Αλλά ο Έριξον λύτρωσε, θα μπορούσαμε να πούμε, τους Αριανούς. Έριξον που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνομαι, στις 3:20. Μετά από την αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία και εδώ το τρίτο γκολ στην κεφαλιά πάλι του Κούη από σέντρα του Χατζηαντωνίου, θα το ξαναδούμε. Κεφαλιά του Κούη, δεν προλαβαίνει ο Σιμεώνοβιτς, είναι το 3-0 ακριβώς στο 84. Και ο Άρης, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσε να παραβιάσει την αιστεία του Σιμεώνοβιτς. Μητρόπουλος. Παλιά για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης σεντράρει και καλή φάση για τον Δουλγεράκη. Μέχρι μπροστά τον Άλμπερτσεν. Δίνει μια παλιά για τον Ζίνδρο. Πολύ έξω η ενέργεια του Ζίνδρου. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια σέντρα σουτ. Χάνει την μπάλα ο Σαργκάνης και ο Έριξον στο 18ο λεπτό. Κάνει το Ολυμπιακός Άρης 0-1. Μια έξυπνη ενέργεια του Ζίνδρου με τον Δουλγεράκη. Ξαναβλέπετε τη φάση. Και ο Έριξον που ήταν από την άλλη πλευρά την έστειλε στα δίχτυα για να κάνει το Ολυμπιακός Άρης το 0-1. Μητρόπουλος για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης αμέσως για τον Βαβακούλα που βγαίνει σαν εξτρέμ. Και σεντράρει μια παλιά που πάει για τον Λεμονί και κόβει τελευταία στιγμή ο Μιχαλίτσος. Παπαδόπουλος. Νόιμαν αλλάζει για τον Άλμπερτσεν. Ο Άλμπερτσεν θέλει να κάνει ασού, το κάνει και η μπάλα βγαίνει out. Κουσουλάκη στο φάουλ, 48 λεπτό. Ωραίο shoot out. Μητρόπουλος σε θέση βολής, ο Μητρόπουλος κάνει το shoot κοντράρι, μπάλα σε έναν Αριανό, πετάγει το Παντζιαράς με πολύ ωραία φάση και είναι το corner στο 51. Corner, corner που χτυπιέται και πιάνει μια κεφαλιά ο Νόιμαν
για να βγει μπάλα out. Μια παλιά του Μητρόπουλου με φάλτσο, πει να πηδήξει ο Λεμονής με τον Μιχαλίτσο. Τελικά ο Μιχαλίτσο θα διώξει την μπάλα. Που θα έρθει στο Γούναρη και στον Άλμπερτσεν. Ο Άλμπερτσεν θα συντράει από την άλλη πλευρά. Είναι ο Μητρόπουλος, είναι ο Κουσουλάκης που πιάνει το σούτ από πολύ καλή θέση. Μπάλα χτύπησε σε έναν Αριανό και είναι κόρνερ. Ο Γούναρη στο φάουλ. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου, η μπάλα out. Βαλιά για το Δουλγεράκι. Στον κενό χώρο πάλι ο Δουλγεράκης βγαίνει, κάνει ένα σούτ και διώχνει ο Σαργκάνης, επεμβαίνει τελικά εκεί πέρα που βρισκόταν ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα όμως έχει βγει κόρνερ. Παβακούλας. Κεφαλιά του Μητρόπουλου. Ο Αναστόπουλος κάνει το σούτ, χάνει την ευκαιρία. Θα πηδήξει πολύ κόσμο στον όμεθα να γυρίσει την μπάλα. Σε αποκαλή θέση είναι εκεί ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού, ο Σταύρος Παδόπουλος, που θα στοχίσει. Βγαίνει ο Παντζιαράς, κάνει την μπάλα και είναι η σοφάριση. Τελικά το γκολ αυτό του Παπαδόπουλου ακυρώθηκε διότι ο διαιτητής σφύριξε πιο μπροστά σαν φάουλ του Μητρόπουλου επί του Παντζιαρά. Ξανά βλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε εδώ, καθώς πήγε ο Παντζιαράς, ο Μητρόπουλος έπεσε πάνω του. Εν τω μεταξύ ο Παπαδόπουλος κάνει την κεφαλιά. Ο διαιτητής σφύριξε και ακύρωσε τον γκολ του Ολυμπιακού. Δουλγεράκης. Θα κλέψει όμως την μπάλα εκεί ο Χατζής. Χατζής θα κάνει τον πλασαριστό σούτ ο Χατζής στο εξωτερικό μέρος της εστίας του Παντζαρά. Πλάγιο για τον Άρη που χτύπησε γρήγορα εκεί ο Ζίνδρος και τώρα με τον Σεμερτζίδη ο Άρης στην επίθεση. Σεμερτζίδης και πάλι μετά την παλιά του Ζελελίδη για τον Έριξον. Μαγκιόρος θα χάσει την μπάλα ο Μαγκιόρος για τον Έριξον. Έριξον επικίνδυνα τώρα. Έριξον θα κάνει το σουτ και η μπάλα ελάχιστα out. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Μαυρομάτης μέσα στην περιοχή του Παντζαρά. Πολλοί παίκτες. Μαυρομάτης δυνατό το σουτ για να αποκρούσει ο Παντζαράς. 18ο λεπτό του αγώνα στη Ριζούπολη. Απόλλωνας και Άρης ισόπαλοι 0-0. Φάουλ και πάλι με τον Μαυρομάτη για τον Απόλλωνα μέσα στην περιοχή. Εδώ είναι κοντά ο Μπόντζος και το δυνατό σουτ out από την εστία του Παντζαρά. Το πλάγιο χτυπήθηκε γρήγορα από τον Χατζή για τον Μπόντζο. Μπόντζος τώρα έτοιμος να κάνει τη σέντα πάνω από τον Εκούι. Η κεφαλιά του Πίσα πάνω από την εστία του Παντζαρά. Μπόντζος τώρα για τον Απόλλωνα. Μπροστινή παλιά για τον Παντελίδη. Παντελίδης σε καλή θέση από τα πλάγια. Έχει μπροστά του τον Βένο, θα ξεφύγει από τον Βένο. Παντελίδης πάνω τότε. Παντελίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα και θα χαθεί μια εκπληκτική ευκαιρία από τον Χρήστου. 50 λεπτό του αγώνα στη Ριζούπολη. Απόλλωνας και Άρης ισόπαλη 0-0. Ένα κόρνο τώρα έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Χατζής. Χατζής. Καστανός. Εδώ ο Μπόντζος και πάλι ο Καστανός. Πιο πίσω ακόμα η μπάλα για τον Λουκά. Κόντρα για τον Σεμερτζίδη. Σεμερτζίδης τώρα στην αντεπίθεση για τον Άρη. Περιμένει ο Ζελελίδης. Ζελελίδης τώρα μόνος του. Ζελελίδης βγαίνει ο Πουπάκης και απομακρύνει τον κίνδυνο. Σώζεται στην εστία του. Καστανός τώρα εδώ. Μπροστινή παλιά του Καστανού για τον Παντελίδη. Παντελίδης τώρα σε καλή θέση. Έτοιμος να κάνει το σούτο. Ο Παντελίδης θα απομακρύνει ο Τζιφόπουλος. Σεμερτζίδης. Χάνει την μπάλα από την επέμβαση του Μαγκιόρου. Μαγκιόρος τώρα εδώ, έτοιμος να κάνει τη σέντρα για τον Ζούμα. Ζούμας και Έριξον. Ζούμας θαυμάσια θα κάνει τη σέντρα πάνω στο δοκάρι η μπάλα. Καστανός. Λουκάς μαζί με τον Σαββίδη. Κλέβει ο Ζούμας για τον Μαγκιόρο. Μαγκιόρος τώρα εδώ. Θα κάνει την σέντρα για τον Χρήστου. Ο Χρήστου σε καλή θέση. Θα κάνει το σούτο ο Χρήστου και η μπάλα στο δοκάρι. Κουίς τώρα μόνος του. Για τον Έριξον. Έριξον θα κάνει τη σέντρα ο Έριξον. Κούις θα πιάσει δυνατό το σούτ πάνω από την εστία του Πουπάκη η μπάλα. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τριανταφύλου, ο διαιτητής από τη Ρόδο, θα σημειώσει την λήξη του αγώνα ο Απόλλωνας με τον Άρη ισόπαλη 0-0. Καθυστερεί ένα στήριγμα στον μεγάλος πρωταγωνιστής της σπουδαίας νίκης του Άρη στον αγώνα της με τον Όφη με 4-1. Οπωσδήποτε έγινε ένα καλό μάτς. Ας δούμε τις καλύτερες φάσεις σε περιγραφή του Θόδωρου Κοτσόλη. Έχει προωθηθεί τώρα ο Αργυρούλης. Δίνει στον επίσης προωθημένο Σαββίδη. Ελύσε το Σαββίδης. Κάνει σέντρα στην περιοχή. Ο Κούις προσπαθεί. Νέο βολέ και out την μπάλα.
Βαθιά παλιά του Χατζιαντωνίου για τον Ζελιλίδη. Τρέχει να το μαρκάρει ο Αγιομαμίτης. Γυρίζει ο Ζελιλίδης. Τρέχει ο Χατζιαντωνίου. Περνάει ωραία τον Κόφη. Το γύρισμα, το πλασέ και νέα πολύ καλή ευκαιρία. Χάνει ο Ζήνδρος στέλνοντας την μπάλα out. 30 λεπτό στο γήπεδο Χαριλάου. Φάουλ έχει κερδίσει ο Άρης. Το χτυπάει ο Κούης και είναι το 1-0 υπέρ του Άρη με το ωραίο κλασικό αυτό φαλτσαριστό χτύπημα φάουλ του Κούη. Να εδώ τώρα ο Όφη σε μία του προσπάθεια με τον Κορονάκη. Ανατρέπεται από τον Αργυρούλη και έχουμε πέναλτι στο 38 λεπτό υπέρ του Όφη. 31 λεπτό παίρνει φορά ο Αλεξίου και το 1-1 είναι γεγονός με χτύπημα πέναλτι του νεαρού Αλεξίου. Ενώ βλέπουμε τον κύριο Σαραλιώτη να δείχνει επανάληψη του χτυπήματος. 40 λεπτό πάλι ο Αλεξίου παίρνει φορά και πάλι με τον ίδιο τρόπο κάνει το 1-1 για λογαριασμό του Όφη. 41 λεπτό, φάουλ με τον Χατζιαντωνίου, διώχνει ο Αλεξίου, απευθείας σου του Σεμερτζίδη διώχνουν οι αμυνόμενοι όπως. Νέο γέμισμα από τον Βένο, δεν είναι offside ο Κούης, κάνει το πλασέ και το 2-1 είναι γεγονός υπέρ του Άρη στο 41 λεπτό. Νομίζουμε πάντως ότι στη φάση αυτή πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος, καθώς ο Κούης βρέθηκε αμαρκάριστος, ενώ οι αμυντικοί του Όφη εφάρμοσαν το τεχνικό offside. Σεμερτζίδης τώρα. Άνοιγμα στο Ζήνδρο. Τρέχει ο Καριώτης, τον αποφεύγει ο Ζήνδρος, ανοίγει στον προωθημένο Σαββίδη, κάνει τη σέντρα, αφήνει ο Έριξον, είναι ο Ζελιλίδης στη φάση, βγαίνει με τα πόδια ο Μιτσέας, σούτ άτσαλο από τον Χατζιαντωνίου, η μπάλα στον Κούη πάνω στη γραμμή, έδιωξε εκεί ο Αγιομαμίτης που τελικά ελευθερώνει ο Κόβης τον Ιορδανέσκου. Παλιά του Ιορδανέσκου για τον Τσιριμόκο που μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Πατζιάρας, προβολή και φάουλ υπέρ του Άρη, λέει ο διαιτητής. Έχει μπροστά του τον Καριώτη, γυρίζει στον Έριξον. Προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, την κάνει ο Έριξον, η κεφαλιά και το 3-1 είναι γεγονός στο 65 λεπτό από τον Χατζιαντωνίου. Ένα πολύ ωραίο γκολ για λογαριασμό του Άρη. Το πλάγιο του Έριξον, η σέντρα από τον Ζήνδρο, μία κεφαλιά και νέα κεφαλιά για το 4-1. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Είναι ο Κούης που σημειώνει το τρίτο του γκολ στο σημερινό παιχνίδι. 27 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το φάουλ χτυπήθηκε από τον Σεμερτζίδη, πήρε ο Δουλγεράκης. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαραλιώτης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης κερδίζει τον Όφη με 4-1. Σεμερτζίδης, ωραία παλιά, μόνος το Σεμερτζίδης. Σουτάρει, out η μπάλα. Κούης. Περνάει την μπάλα για το Ζελελίδη. Περνάει ο Ζελελίδη στο σημεοφορίδι. Μπαίνει ο Ζελελίδη μόνος του. Πέφτει πολύ ωραία ο γκολκίπερ στο Γιάνοβιτς. Δαμουράς γυρίζει. Μπεκιάρης αφήνει για τον Πηγαδίτη. Μόνος το Πηγαδίτης. Σέντρα του Έριξον. Η μπάλα τον Σεμερτζίδη. Μόνος το Σεμερτζίδης. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα απελπιστικά out. Κόβει ο Στέφανος Παπαθεοδόρου. Κερδίζει την κόντρα από τον Τσιφόπλο. Πηγαδίτης. Σουτ του Πηγαδίτη. Out την μπάλα. Λάθος. Κόβει ο Σαββίδης. Νέα κεφαλιά του Παντελή. Μόνος του ο νεαρός. Και στέλνει την μπάλα. Out ο νεαρός Αθανασιάδης. Ζήνδρος μπαίνει μέσα στην περιοχή του Εγάλεο. Τριπλάρι το Στογιάνοβιτς ο Ζήνδρος. Γυρίζει την μπάλα. Κόβει όμως ο Παντελής. Σεμερτζίδης. Έριξον. Επικίνδυνο σουτ. Η μπάλα όμως βγαίνει out. Δαμουράς. Μπαίνει ο Δαμουράς. Μπαίνει. Πολύ ωραία παλιά στον Παπαϊωάννου. Σουτάρει. Και κόρνερ μπροστά από τον Αθανασιάδη ο Τσιφόπουλος. Μπαίνει ο Δουλγεράκης. Μόνος του Δουλγεράκης. Σουτάρει. Αποκρούει ο Στογιάνοβιτς. Νέο σουτ του Σεμερτζίδη και η μπάλα out. Έριξον. Σεμερτζίδης. Ζελελίδης. Πάλι Σεμερτζίδης. Μπαίνει ο Σεμερτζίδης. Πλασάρει. Διώχνει ο Στογιάνοβιτς. Νέο σουτ και είναι γκολ. Είναι γκολ για τον Άρη με τον Σεμερτζίδη. Στο 56 λεπτό. Σέντρα του Μαύρου. Του Αθανασιάδη και ο Χατζησκουλίδης πέφτει πάνω στον Πατζιαρά.
Και ο κύριος Χρυσοβέργης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει νικητή τον Άρη με 1-0. Αργυρούλης, Βένος, Χατζη Αντωνίου, Ζίνδρος, Ζελιλίδης, γυρίζει Αργυρούλης και το 1-0. Θαυμάσια η προσπάθεια των παιχτών του Άρη, η σέντρα στην πορεία της μπάλας ο Αργυρούλης που με δυνατό σούτ έγραψε το 1-0 ακριβώς το 7ο λεπτό του αγώνα. Σαββίδης. Βρίσκει πολύ ωραία το Χατζη Αντωνίου. Πάνε Χατζη Αντωνίου που μαρκάρεται. Παίζεται λέει ο κύριος Κολοκυθάς. Τζιφόπουλος θα είναι ο εκτελεστής σε αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει ο Άρης. Το κέρδισε ο Σεμερτζίδη συγκεκριμένα. Ο Κρούι, η Χατζη Αντωνίου, η παλιά και η μεγάλη ευκαιρία. Φλέγκας και Τσεβρετζής κόντρα από τον Άλε. Η μπάλα πάει στον Σταύρου. Είναι ο Άλε εκεί πέρα. Λάθος του Σταύρου. Ζήνδρος η μπάλα. Η σέντρα επεμβαίνει προς την Μήνο Ζελελίδης και θαυμάσια η απόκρουση από τον Γρηγοριάδη. Σου Χατζη Αντωνίου που μαρκάρεται και είναι πέναλτι. Και το πέναλτι τώρα που έχει κερδίσει ο Χατζη Αντωνίου μετά από το μαρκάρισμα που έκανε ο Λευκόπουλος, Ζήνδρος και το 2-0. Ζήνδρος βρίσκει τον Έριξον. Σεμερτζίδης σούτ του Σεμερτζίδη, λίγα μέτρα out την μπάλα. Σεμερτζίδης μπαλιά με στόχο το κεφάλι του Έριξον και έχουμε πέναλτι. Πήδηξαν ο Σταύρου, πήδηξε ο Χαζοβασίλης πάνω στον Έριξον, έπεσε κάτω ο Έριξον και ο κύριος Κολοκυθάς σε αυτό το μαρκάρισμα δίνει νέο πέναλτι εις βάρος της δόξας. Εκτελεστής σε αυτό το πέναλτι είναι και πάλι ο Ζήνδρος που τον βλέπετε να παίρνει φόρα και η μπάλα στο δοκάρι. Σαββίδης και αποκρούει πολύ ωραία ο Γρηγοριάδης. Χατζη Αντωνίου, Ζήνδρος, έχει μπροστά το Σταύρου, τρέχει ο Έριξον τώρα, σου του Ζήνδρου, μπλοκάρει, προσπαθεί να μπλοκάρει ο Γρηγοριάδης και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του. Φοβερό σφάλμα του τερματοφύλακα της δόξας μετά από αυτό το σου του Ζήνδρου, καταλήγει στα δίχτυα, έπρεπε η μπάλα να πάει στα δίχτυα για να πιστέψουν οι φίλαθλοι ότι μπήκε γκολ. Αργυρούλης, Έριξον, Αργυρούλης και πάλι, Τζιφόπουλος. Μπαλιά που βρίσκει τον Ζελιλίδη. Και να ο Άρης και πάλι. Ζελιλίδη στο σουτ. Πέφτει ο Γρηγοριάδης. Του φεύγει πάλι η μπάλα. Για τον Μουτσέκοβιτς. Και πάλι Μουτσέκοβιτς μετά από την προβολή του Βασιλακάκη. Αργυρούλης. Το σουτ. Και η θαυμάσια η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο. Αλλά ταυτόχρονα συλλαμβάνεται σε θέση offside τον Μουτσέκοβιτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Μπαρζόφ. Πάντα Μπαρζόφ. Η σέντρα. Ο Μίτογλου το σούτ και το 3-1. Από τον Έριξον στο Χατζη Αντωνίου, μόνο στο Χατζη Αντωνίου, πλασάρι. Η κεφαλιά από το Ζαλίδη κόβει την τελευταία στιγμή ο Καζοβασίλης. Η μπάλα έρχεται στον Γρηγοριάδη, αφήνει στον Τσεβρετζή. Με το ρολόι μου έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά. Τσεβρετζής πάντα. Και ταυτόχρονα ενώ η μπάλα πάει στο Στράντζαλη, ο διαιτής κ. Κολοκυθάς σημειώνει τη λήξη του αγώνα εδώ στο Χαριλάου που είναι σκοτεινιασμένο. Τελικό σκορ εδώ 3-1. Η βαθιά μπαλιά του Γουλή. Δεν είναι offside ο Τσιριμόκος. Προλαβαίνει την μπάλα. Έχει να ξεπεράσει το σκούτα, τον ξεπερνάει, κάνει τη σέντρα, η παρέμβαση και η μπάλα φεύγει λίγο έξω από τα δοκάρια. Καριώτης στο φάουλ. Παίρνει την κεφαλιά ο Τσιριμόκος, μόλις out. Καριώτης. Για τον Κουλή που φεύγει από θέση αριστερού εξτρέμ. Έχει να αντιμετωπίσει τον Αργυρούλη, κερδίζει την κόντρα από τον Αργυρούλη. Μπαίνει ο Κουλής, κάνει το σουτ και μόλις out. Καριώτης στο φάουλ.
Έχει την μπάλα προς τον Τσιριμόκο. Ο Τσιριμόκος πετυχαίνει το 1-0. Η κεφαλιά του Τσιριμόκου στην άστοχη έξοδο του Παπαδόπουλου κάνει το 1-0 για τον Όφη με τη συμπλήρωση του 12ου λεπτού. Ανδριανίδης. Κόψιμο από τον Όλε, Σεμερτζίδης. Κόβει ο Νόμπλιας. Έριξον. Κοντρολάρει με το στήθος. Κάνει και την βαθιά μπαλιά. Τρέχει ο Γιωμαμίτης, τρέχει ο Σκούτας. Ο Σκούτας κερδίζει την μπάλα και ισοφαρίζει. Ανάμεσα στον Αγιομαμίτη και τον Μιτσέα, ο Σκούτας έγινε κάτοχος της μπάλας και ισοφάρισε με τη συμπλήρωση του 24ου λεπτού. Έχει χτυπήσει στο μάτι ο Αγιομαμίτης και μεταφέρεται τώρα από το Μασέρ και από τους συμπαίκτες του έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Σε λιώνεις που αντικατέστησε το τραυματισμένο Αγιομαμίτη στο φάουλ. Γίνεται η σέντρα, παίρνει την κεφαλιά ο Καριώτη και τον γκολ. Αλλά έχει σφυρίξει offside. Έχει σφυρίξει offside ο διαιτητής. Σεμερτζίδης που έχει βρεθεί τώρα από τα αριστερά γίνεται αποδέκτης της μπάλας. Κάνει την παλιά εκεί που φεύγει ο Σκούτας. Σκούτας μαρκάρτα, γυρίζει την μπάλα και ο Ζελιλίδης κάνει το 2-1. Το γύρισμα του Σκούτα, άστοχη έξοδος του Μιτσέα και ο Ζελιλίδης βρισκόμενος στην πορεία της μπάλας θέλει στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Κάνει το 2-1 για τον Άρη στο 35ο λεπτό. Καριώτης προς το Βλαστό, καταδιώκεται από τον Τσιφόπουλο. Μπαίνει ο Βλαστός, κάνει την παλιά παράλληλη προς το τέρμα και άου την μπάλα. Βρίσκει ανοιχτό διάδρομο σαν του Αλεξίου, κάνει την παλιά προς το Βλαστό, κόβεται, Νόμπλιας τώρα. Προσπαθεί να πετάξει για τον Βλαστό και τον Καριώτη. Μπαίνει ο Καριώτης, κάνει το σου την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου και απομακρύνεται η μπάλα. Εκτελείται πλασαρισά το κόρνερ. Η παλιά αποκρύει με γροθιές ο Παπαδόπουλος. Χάνει την μπάλα ο Έριξον. Το βολέ και άου την μπάλα. Ανοίγει για τον Βλαστό. Νόμπλιας και Βλαστός, οι δύο ξανθομάλιδες του Όφη συνδυάζονται. Βλαστός στην επίθεση καταδιώκεται από τον Όλε. Προχωράει ο Βλαστός. Κάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει. Αλεξίου στο φάουλ. Καριώρησε Μαρκάζος κεφαλιά και πολύ ωραία απόκριση του Παπαδόπουλου σε κόρνερ. Ενθουσιασμός στις εξέδρες. Νόμπλιας στο κόρνερ. Γίνεται κεφαλιά και αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Παπαδόπουλος. Προσπαθώντας να ροκανίσει το χρόνο. Σαββίδης σε καλή θέση κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Μιτσέα. Αλεξίου γρήγορα εκτελεί το φάουλ. Εκεί που φεύγει ο Καριώτης κάνει το σουτ ο Καριώτης και ο Βλαστός κάνει το 2-2. Ο διαιτητής λέει ότι δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή του τέρματος. Ο Βλαστός έκανε το σουτ πάνω στη γραμμή, έπεσε ο Παπαδόπουλος. Κατάφερε να αποκρούσει. Όμως έχει τραυματιστεί ο Παπαδόπουλος σε αυτή την προσπάθεια. Οι παίκτες του Όφη πολιορκούν τον επόπτη. Πέφτουν και αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο εναντίον του διαιτητή. Ο διαιτητής δεν έχει δείξει σέντρα. Φάνηκε ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των παικτών του Όφη. Ενώ έντονες είναι και οι διαμαρτυρίες των κριτικών φιλάθλων. Ο διαιτητής προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Έχουν ανάψει τα αίματα εδώ στο στάδιο του Ηρακλείου. Και κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα προς το Βλαστό. Γίνεται κεφαλιά προς τον Τσιριμόκο. Χάνει την μπάλα ο Μιχαλίσιος, ο Καριώτης έρχεται, κάνει το σουτ και γκολ. Είναι το 2-2. Το 2-2 από τον Καριώτη μεταλλεύει και τη λαθασμένη απόκριση του Μιχαλίσιου και με τη συμπλήρωση του 28ου λεπτού του δεύτερου ημιχρόνου κάνει το Όφη Άρης 2-2. Παραλίγο έγινε το λάθος, ο Σαββίδης γυρίζει στον τροματοφύλακα, ανατρέπεται από τον Τσιριμόκο, εμψυχρό. Και κίτρινη κάρτα. Γίνεται την παλιά, παίρνει την κεφαλιά ο Τσιριμόκος. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Πασιαλή. Με διπλή επέμβαση ο Παπαδόπουλος καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Αποφεύγει το μαρκάρισμα, δίνει και όμορφη παλιά για τον Νόμπλια. Ο Νόμπλιας προωθείται, ανοίγει στην κατάλληλη στιγμή στον Αλεξίου. Μπαίνει ο Αλεξίου, βγάζει τη σέντρα, αποκρούει ο Παπαδόπουλος και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Έχουν περάσει δύο λεπτά από την κανονική διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ο διαιτητής κρατάει καθυστερήσεις και ο Αλεξίου είναι έτοιμος τώρα να εκτελέσει το φάουλ. Δίνει στον Καριώτη, κάνει το σούτο Καριώτης και φανταστική απόκρουση του Παπαδόπουλου.
Είναι offside. Είναι offside. Ο Γκουλής, ο διαιτητής σφύριξε το offside. Ο επόπτης δεν έδωσε τίποτε. Αγώνα. Κυλήξη του αγώνα στο Ηράκλειο. Με τον Όφη και τον Άρη ισόπαλους με 2-2. Αποτέλεσμα που ευνοεί τον Άρη, μιας και το πρώτο μάτς είχε λήξει ισόπαλο με 0-0. Σκληρό ντέρμπι λοιπόν, σκληρό παιχνίδι, μια κόκκινη, πέντε κίτρινες και ελάχιστο καλό θέαμας στη Λεωφόρο. Από πλευράς Παναθηναϊκού, κορυφαίοι παίκτες ο Γιάννης Κυράστας, ο Νίκος Καρούλιας και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Πέτρος Μίχος, ο Τάσος Μητρόπουλος και ο Σταύρος Παπαδόπουλος. Ας δούμε όμως τώρα τι δήλωσαν μετά το τέλος του ντέρμπι στον ρεπόρτερ Κώστα Δελιγιάννη. Τρεις πες περίπου θεατές στο Καφτατζόγλιο που ο Ηρακλής και ο Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης νίκησε το ποδόσφαιρο. Ήταν μια συγκλονιστική μάχη που επί 90 λεπτά κράτησε τους θεατές σε συνεχή ένταση και αγωνία. Σε περιγραφή τώρα του Γιώργου Φερέτη θα παρακολουθήσουμε από τη Θεσσαλονίκη τις κυριότερες φάσεις αυτού του αγώνα. 40.000 φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν σήμερα στο Καφτατζόγλιο ένα πραγματικό ντέρμπι που είχε όλα τα στοιχεία, τη δύναμη, το πάθος, την αγωνιστικότητα, τις πολλές ευκαιρίες αλλά και τα γκολ. Φάσεις από το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη στην επίδεση, εδώ ο Περγαμηνός θα κόψει μπροστά από τον Κούι και ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός του τραυματοφύλακα Παπαδόπουλου που χτύπησε στο 17 σε μια φάση με τον Καραΐσκο του Ηρακλή και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου για να πάει συνέχεια στο νοσοκομείο. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλό και οι δύο ομάδες είχαν πολλές ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Ο Άρης κατάφερε να προηγηθούμε στη συνέχεια εδώ Όλε, ο Σουηδός Όλε που μαζί με τον Έριξον συνδυάστηκαν θαυμάσια στο σημερινό παιχνίδι. Όλε που ήταν και ο ηγέτης της ομάδας του Άρη. Ζίντρος θα αλλάξει την μπάλα με τον Σεμερτζίδη και ένα φάουλ που γίνεται εδώ. Ένα παιχνίδι που όπως είχε όλα τα στοιχεία, είχε όπως οπωσδήποτε και μερικά νεύρα, πολλές κίτρινες κάρτες. Δεν ήταν όμως αντιαθλητικό το παίξιμο των παικτών και των δύο ομάδων. Ένα φάουλ εδώ με τον Σεμερτζίδη θα διώξει ο Φυρός. Είναι πλάγιο out και ο Άρης πάλι στην επίδεση με τον Έριξον η σέντρα. Και η κεφαλιά για τον Ντίνο Κούι είναι το 1-0 ακριβώς στο 18. Θα ξαναδούμε τον γκολ, ευνηδιάστηκε άμυνα του Ηρακλή. Και ο Κούι με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γεωργίου. Βλέπουμε εδώ την τερματοφύλακα του Ηρακλή να διαμαρτύρεται και από την άλλη πλευρά το κοντράφ, τα λέγαμε, οι πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Άρη με τον σκόρερ Ντίνο Κούι. Πανηγυρισμοί οπωσδήποτε και στις εξέδρες για τους φίλους του Άρη που βοήθησαν την ομάδα σήμερα. Βλέπουμε τους πανηγυρισμούς εδώ. Άρης που συνέχισε μετά τον κούλ, ανέβασε την αποδοσή του. Ηρακλής ευνηδιάστηκε παρά το γεγονός ότι είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό με τον Καραΐσκο. Έσωσε την αιστεία του με ωραία απόκρουση ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος. Εδώ άρεσε σε μια σέντρα, θα μπλοκάρει ο Γεωργίεφ. Όπως λέγαμε λοιπόν, η ομάδα του Άρη που βγήκε στην επίθεση και πάλι μετά το 1-0, ανέβασε την αποδοσή της, έχασε ευκαιρίες. Ο Ηρακλής οπωσδήποτε ευνηδιάστηκε από τον γκολ που δέχτηκε στο 18ο λεπτό από τον Κούι. Προσπάθησε να βγει στην επίθεση, δημιούργησε και αυτός ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν αξιοποίησε. Φάση πάντα από το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη στην επίθεση. Ζίντρος θα περάσει για τον Έριξον, θα κόψει το κεφάλι του Φυρού. Παπαϊωάννου για τον Ξανθόπουλο. Λανθασμένη παλιά. Στο παιχνίδι αυτό, στο σημερινό ντέρμπι, παρακολουθούσαν 40.000 φίλαθλοι. Είχαμε και ένα θλιβερό, ένα δυσάρεστο γεγονός. Από καρδιακή προσβολή πέθανε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ ο Χαρίσης Χατζηχαρίς, ετών 46 υπάλληλος της ΔΕΗ, που σωριάστηκε στο έδαφος λίγο μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Μεταφέρθηκε στο ΧΕΠΑ, δεν άντεξε παραπάνω 10 λεπτά. Και έτσι ήταν το πρώτο θύμα στο 1984, ένας φύλαθλος από ιδιαίτερη συγκίνηση. Οπωσδήποτε πέστη καρδιακή προσβολή. Εδώ ένα φάουλ για τον Ηρακλή. Παπαϊωάννου θα περάσει την παλιά. Για τον Ξανθόπουλο είναι το γκολ, θα ακυρωθεί όμως από τον διαιτητή. Σαν φάουλ του Ξανθόπουλου ήταν η φάση που έγινε στο 33. Και εδώ ο Άρης πάλι στην επίθεση, το σούτ του Κούι θα διώξει με την απόκριση ο Γεωργίεφ για να ολοκληρώσει με το μπλοκάρισμα της μπάλας που βλέπετε και εδώ. Φάση από το δεύτερο ημίχρονο, ένα δεύτερο ημίχρονο εντελώς αλλαγμένο. Για τον Ηρακλή περισσότερο που προσπάθησε, έψαχνε για κάποιο γκολ, κατάφερε να το πετύχει, θα το δούμε στη συνέχεια. Οπωσδήποτε είχε και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι όλα τα μοιρασμένα στο σημερινό ντέρμπι. Εδώ ο Αδάμου για τον Παπαϊωάννου και είναι το 1-1. Με τον Παπαϊωάννου στο 51. Πανηγυρισμοί, θα ξαναδούμε το ωραίο γκολ αυτό. Με τον Αδάμου που έκανε την προσπάθεια, Αδάμου μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον Παπαϊωάννου θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Παντσιαρά και θα κάνει το 1-1.
Εδώ πανηγυρισμοί από την πλευρά του Ηρακλή τώρα. Αδάμου, από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή, βοήθησε πολύ την επίθεση. Θα κάνει και το σούτ, θα χαθεί μια ευκαιρία ακόμη με τον Αδάμου στο 58. Και ο Άρης στην επίθεση τώρα με τον Ζελελίδη. Χειριστεί κεφαλιά αυτή τη διάρκεια με τον Ηρακλή, μπαρά στο δοκάρι του Γεωργίεφ. Και ο Ηρακλής, ναι, έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, πραγματικά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν πλούσιο σε θέαμα σε όλη του τη διάρκεια και το τελικό αποτέλεσμα διατήρησε το φετινό αίτητο του Ηρακλή στο γήπεδό του, αλλά ταυτόχρονα και για πέμπτη χρονιά την παράδοση που τον θέλει να μην κερδίζει τον Άρη. Τον Άρη, ο οποίος συμπλήρωσε με το αποτέλεσμα αυτό 7 αγώνες χωρίς ήττα. Ο Φίλιππας Συρίγος μας περιγράφει τώρα τα κυριότερα στιγμιότυπα από τον αγώνα του Καφτατζογλίου. Το άνοιγμα για τον Κούι, αλλά θα βγει πιο γρήγορα ο Ζήφκας. Καραΐσκος. Μπροστινή παλιά και το σουτ. Παπαϊωάννου. Η μπροστινή παλιά, πολύ ωραία για τον Καραΐσκο. Το σουτ και η απόκριση από τον Παπαδόπουλο. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Χατζή Παναγής. Θα βγει ο Παπαδόπουλος να διώξει τον Ρωθίας και παλιά του Καραΐσκου και είναι offside. Όλε. Πάντα όλε. Προωθείται δεξιά για το Ζίνδρο. Η σέντρα που πάει στο χέρι του Ορφανίδη. Μπάλα. Αλλά ο διαιτητής δεν καταλογίζει τίποτα. Ο Βένος βγαίνει μπροστά. Το άνοιγμα για τον Έριξον. Σε καλή θέση, λίγο κλεισμένος. Στον Ζελελίδη το μακρινό σουτ και η σωτήρια απόκρουση του Γεωργίεφ. Θα κόψει ο Βένος και ο Όλε θα ολοκληρώσει για τον Άρη. Σεμερτζίδης. Σεμερτζίδης στην αντεπίθεση. Δεξιά για τον Έριξον. Απευθείας το σουτ. Λίγο out. Άλλη μια ευκαιρία για τον Άρη. Πάλι Καραΐσκος. Βγάζει πολύ ωραία στον Μιτόσεβιτς. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Χατζηπαναγή. Έρχεται ο Καραΐσκος, αλλά πέφτει ο Παπαδόπουλος. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Φαίνεται ότι ο τραυματισμός του Παπαδόπουλου είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίστηκε στην αρχή. Και βλέπουμε εδώ τώρα τον Μπατζιαρά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο σε αντικατάσταση του Παπαδόπουλου. Ο Παπατζιαράς που θα παίξει τραυματίες με καρφί στο δάχτυλο. Έριξον στο πλάγιο για τον Όλε. Η σέντρα από τον Έριξον, η κεφαλιά και το 1-0, η κεφαλιά από τον Κούι που βρέθηκε ακάλυπτος μέσα στη μικρή περιοχή του Ηρακλή. Το 19ο λεπτό λοιπόν, να ξαναδούμε τη φάση. Να ο Κούις ανάμεσα σε τρεις Ηρακλειδείς, βρέθηκε ακάλυπτος, βρέθηκε σχεδόν μόνος, έστειλε εύκολα την μπάλα στα δίχτυα μετά τη σέντρα του Έριξον. Στο φάουλο Παπαϊωάννου για τον Φυρό, επεμβαίνει. Με κεφαλιά ο Ξανθόπουλος, αλλά έχει σημειωθεί φάουλ. Πάλι Έριξον. Έκοψε ο Ξανθόπουλος. Ο Κούι σε καλή θέση, το σουτ και η απόκρουση από τον Γεωργίεφ. Όμως γίνεται το λάθος, θα σώσει την κατάσταση ο Γεωργίεφ με μια δεύτερη επέμβαση. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Αδάμου αριστερά για τον Παπαϊωάννου, μπαίνει απειλητικά μέσα στην περιοχή, το πλασέ και είναι ισοφάριση. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Αδάμου στην ατομική αυτή προσπάθεια και το πολύ ωραίο άνοιγμα στον Παπαϊωάννου που ορμάει στον κοινό χώρο και καθώς ο Παρτιγεράς βγαίνει θα πλασάρει αποτελεσματικά κάνοντας το 1-1. Αδάμου. Αλλάζει με τον Παπαϊωάννου, ο Αδάμου μέσα στην περιοχή, δεξιά ακάλυπτος το πλασέ και θα αποκρούσει ο Παντζιαράς. Εκτελεί το φάουλο Ζελελίδης για τον Έριξον, η κεφαλιά από τον Σουηδό, απέκρουσε και δοκάρι, απέκρουσε ο Γεωργίεφ και η μπάλα στο δοκάρι. Ο Έριξον στον Όλε και ο διαιτητής κ. Καραθανάσης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα 3 ολόκληρα λεπτά πριν από το τέλος, ενώ θα μπορούσε να έχει κρατήσει και καθυστερήσεις. Με τον Παπα Βασιλείου, πάντα Ζελιλίδης, σέντρα από τον Έριξον, κεφαλιά,
Πετάγεται το Λαφτσή θαυμάσια σε αυτή την καρφωτή κεφαλιά, θα λέγαμε, του Τίνου Κούι και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Σε Μερτζίδης. Κάνει τη σέντρα. Έριξον. Στην περιοχή σουτάρει. Έριξον αποκρούει θαυμάσια ο Λαφτσής και πάλι. Χατζιαντωνίου. Κάνει τη σέντρα. Πετάγεται ο Κούις. Κάνει την κεφαλιά. Και out. Έριξον. Μπαλιά για τον Ζελιλίδη. Κοντράζεται και ο Καρούλιας εκεί. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναγικού. Κάνουν λάθος στη συνέχεια. Σαββίδης. Έρχεται ο Γαλάκος. Έριξον. Έριξον για τον Ζελιλίδη και τον Ζήτρο. Ζήτρος γυρίζει την μπάλα. Κοντράζεται στον Κυράστα και έχουμε κόρνερ. 16 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 0-0 στο γήπεδο Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και στον Παναγικό, στο μεγάλο σημερινό παιχνίδι του πρωταθλήματος, πρεμιέρα του δεύτερου γύρου και ο Γαλάκος αυτό το κόρνερ. Γαλάκος, χτυπήθηκε το κόρνερ, κεφαλιά από τον Πάπα Βασιλείου και γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται μέσα στο Χαριλάου μετά από αυτό το κόρνερ που παραχώρησε ο Σαββίδης και χτύπησε ο Γαλάκος. Πετάχτηκε θαυμάσια ο Παπαβασιλείου, ευνηδίασε την άμυνα του Άρη και έκανε το 0-1. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Γαλάκος στο κόρνερ. Πριν να συμπληρωθεί το 17ο λεπτό. Πετάγεται ο Παπαβασιλείου και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παντζιαρά, κάνοντας το 0-1. Ρότσα. Καρούλιας έχει μπροστά του τον Βένο, γυρίζει την μπάλα στον Γαλάκο. Γαλάκος κάνει το σούτ, πετάγεται το Πατζιαράς και αποκρούει. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι, Σαββίδης, Βένος. Λάθος, βγαίνει ο Παπαβασιλείου μόνος του, έχει καταλογιστεί offside. Όχι, όχι, έδειχνε το χέρι του ο κύριος Γιάννα Κουδάκης, τελικά καθυστέρησαν ο παίκτης του Παναθηναϊκού και απέκρουσε ο Πατζιαράς. Βένος. Κούις, Σεμερτζίδης, για τον Ζήντρο. Παρκάρεται από τον Κυράστα, κάνει τον έλεγχο, πέφτει. Ξαναβλέπετε τη φάση, Ζήντρος με τον Κυράστα. Φαίνεται να σπρώχνεται ο Ζήντρος από τον Κυράστα. Μιχαλίτσος, Βένος, για τον Ζελιλίδη. Κάνει τη σέντρα Ζελιλίδη, κεφαλιά από τον Όλε, δεν την βρίσκει καλά την μπάλα. Από τον Έριξον, συγγνώμη, Όλε. Η μπάλα στον Τσιφόπουλο, κάνει τη σέντρα, σουτ και απάνω στη γραμμή μπλοκάρει την μπάλα ο Λαφτσής. Ζήντρος πάντα. Με τον Σκόμποε φτάνει η μπάλα στο Ζερελίδη από την κότα, την γυρίζει ο Ζερελίδης, αποκρύει Κυράστα, Ζήντρος στην περιοχή. Σουτάρει, πέφτει ο Λαφτσής και μπλοκάρει την μπάλα. Καρούλιας. Για τον Λιβαθινό. Μπαίνει ο Λιβαθινός στην περιοχή. Σουτάρι και κόρνερ. Και αυτή τη στιγμή ο πειραιώτης διαιτητής κύριος Γιαννακουδάκης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Το ντέρμπι Άρη Παναθηναϊκού στο Χαριλάου έχει τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη, μια σπουδαία νίκη. Να δούμε τι λέει πρώτα ο Νίκος Σεκαρούλιας. Νίκο, πώς είδες αυτήν την επιτυχία της ομάδας σου? Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό η νίκη αυτή εκτός έδρας του Άρος. Γιατί ξέραμε ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για μας σε αυτή την καμπή του πρωταθλήματος. Παίρνοντας τώρα αυτό το παιχνίδι, μας ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος μέχρι και τον τίτλο. Είδαμε ότι ήταν ήσυχο το παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον. Δεν έγιναν επεισόδια. Πού οφείλεται αυτό, μήπως κάτι κάνει κάποια συμφωνία με τους συμπαίκτες να παίξει ένα έρημο παιχνίδι? Ναι, οπωσδήποτε αυτό ήταν μέσα στο παίξιμο του Παναθηναϊκού. Να μην δημιουργήσει επεισόδια, να είναι σωστό στις αποφάσεις του διαιτητού, να μην προκαλέσει τον κόσμο στην εξέδρα και πιστεύω ότι το πέτυχε απόλυτα. Πώς νομίζεις ότι ο Παναθηναϊκός θα βοηθηθεί από αυτό το αποτέλεσμα, αφού ξεκινάει και ο δεύτερος γύρος, ο Παναθηναϊκός διατηρείται στην κορυφή? Ναι, σας είπα και πάλι ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού και εκτός από αγωνιστικής πλευράς θα του δώσει και μεγάλο ηθικό αυτή η νίκη και που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και σε άλλα εκτός έδρας παιχνίδια αυτή η επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο Θόδωρος Ζελελίδης, Θόδωρε, ο Άρης έχασε μετά πάρα πολύ καιρό μέσα στο Χαριλάου ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Πες μας, πού οφείλεται το γεγονός αυτό? Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός ήρθε μέσα εδώ για να παίξει, να πάρει ένα αποτέλεσμα το περισσότερο για αυτόν το χ, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, του ήρθε και πήρε το ένα ανέλπιστο διάρρημα στο Χαριλάου. Εμείς παίξαμε, προσπαθήσαμε, κυνηγήσαμε την νίκη, αλλά σε μία νεκρή στιγμή για εμάς την άμυνά μας μπήκε ένα γκολ ανέλπιστο για τον Παναθηναϊκό, το οποίο και αυτό έδωσε φτερά στην ομάδα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα εμείς να πέσουμε αγωνιστικά.
Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε και παίξαμε, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και σαν αποτέλεσμα είχαμε να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό όλο το ημίχρονο πίσω και να μην μπορέσει να κατέβει ούτε μία φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως αυτό το αποτέλεσμα το αρνητικό για τον Άρη με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια της πορείας της ομάδας σας? Προσωπικά πιστεύω ότι μένουμε λίγο μακριά από τον Παναθηναϊκό και τους διεκδικητές, αλλά δεν πιστεύω να μας επηρεάσει τόσο πολύ και θα προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε τουλάχιστον μία θέση στο UEFA να βγούμε κι εμείς. Στις Σέρες. Η ομάδα του Γεωργιάδη έπαιξε στρωτό και θετικό ποδόσφαιρο με αποτέλεσμα να πάρει μια μεγάλη νίκη επί ενός επίσης μεγάλου αντιπάλου. Στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό και αμέσως μετά μια συνέντευξη με τον προπονητή του Άρη Αντώνη Γεωργιάδη θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Πολύ καλός Άρης κέρδισε έναν δυνατό Πασαραϊκό με 1-0. Το παιχνίδι ξεκίνησε δυνατά και γρήγορα και μπορούμε να πούμε πως εντυπωσίασε τους 7.000 φίλαθλους που το παρακολούθησαν. Γενικά ο Άρης φάνηκε περισσότερα οργανωμένος και είχε περισσότερα πλάνα τακτικής. Ο Πανσεραϊκός είχε δύναμη, αλλά οι επιθετικοί του δεν βρήκαν τον τρόπο να σπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Από το παιχνίδι αυτό θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα, όπου είδαν κίτρινες κάρτες ο Τραγιανόπουλος, ο Τζεφόπουλος και ο Παντζιαράς. Ο Πανσεραϊκός τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Τραγιανόπουλος. Μίσιτς. Φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής. Εδώ μια χαμένη ευκαιρία για τον Πασεραϊκό. Να ο Τόσιτς που γυρίζει την μπάλα στον Πάπα Δημητρίου που επιχειρεί σιούτ, αλλά πάνω από τη γραμμή διώχνει σε κόρνερ ο Μιχαλίτσος. Το κόρνερ χτυπήθηκε από τον Αναστασιάδη. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Παντζιαρά και απομακρύνθηκε. Ένα φάουλ στη συνέχεια. Κέρδισαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός πάλι στην επίθεση. Ήταν ο Αριτζής, όχι συγγνώμη, είναι ο Άρης στην επίθεση, όπου ο Όλε εδώ πέρα, καθώς δέχτηκε μια μεταβίβαση, προσπάθησε να μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή, ανατράπηκε. Στη φάση αυτή οι παίκτες του Άρη ζήτησαν πέναλτι, ένα πέναλτι όμως που δεν δόθηκε. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην επίθεση και είναι το δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Τόσιτς δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί την αστάθεια του αντίπαλου τερματοφύλακα. Σεμερτζίδης. Δουλγιαράκης, Σεμερτζίδης πάλι. Κλείνει το Σεμερτζίδης, επιχειρεί σέντρα, αμαρκάριστος ο Κούης και πολύ ωραία η κεφαλιά του Κούη και το 1-0 στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Άρη και θα ξαναδούμε τον γκολ. Να ο Σεμερτζίδης και καθώς κλείνεται επιχειρεί σέντρα, βλέπουμε όμως αφύλακτο τον Κούη πίσω που ζυγίζει την κεφαλιά που θέλει να δώσει και με αυτόν τον τρόπο γράφει το 1-0. Ο Πανσεραϊκός έδωσε μια νέα επίθεση. Τα σημειότυπα που πήραμε μόλις τώρα ολοκληρώθηκαν. Ένα γκολ λοιπόν στο Αλκαζάρ από τον Γκούι ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Άρη μια σπουδαία νίκη. Ένα γκολ που κράτησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης χωρίς ήττα σε 6 κατά σειρά μάτς εκτός έδρας και ακόμη έσπασε το αίτητο που είχε στο γήπεδο της Λάρισα εδώ και πολύ καιρό. Ο Άρης έκανε μια έξυπνη τακτική, άφησε την πρωτοβουλία στην αντίπαλό του που όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πάρα πολλές καλές ευκαιρίες για γκολ παρά μόνο 2-3 φορές. Ενώ από την πλευρά τους οι παίκτες Θεσσαλονίκης έφτασαν 5-6 φορές πολύ κοντά στον γκολ. Ένα γκολ που πέτυχε ο Κούης και ήταν το 101ο του στο πρωτάθλημα. Στους αγώνες μάλλον της πρώτης εθνικής. Ήταν ένα ωραίο μάτς γενικά που το χάρηκαν οι φίλαθλοι και το πώς έγινε αυτό το 0-1 στο στάδιο Αλκαζάρ, στα στιγμιότυπα που θα παρακολουθήσουμε τώρα και τα περιγράφει ο Θόδωρος Κοτσόνης. Μπαλιά του Σεμερτζίδη για τον Σκούτα. Ο Σκούτας για τον προωθημένο Τζιφόπουλο. Γίνεται το πλασέ, σώζει την κατάσταση ο Πλίτσης, φάση στο 12ο λεπτό. Βαθιά μπαλιά του Γκαλίτσιου για τον Βαλαόρα. Ο Βαλαόρας έχει μπροστά του τον Μπασιαλή. Μπαίνει, ανατρέπεται, είναι πέναλτι στο 15ο λεπτό. Ο διαιτητής δεν το δίνει. Βαθιά μπαλιά του Έριξον για τον Κούι. Βγαίνει και σώζει πολύ καλή ευκαιρία ο Πλίτσης στο 16ο λεπτό. Βγαίνει τώρα μπροστά η Λάρισα με τον Βουτηρίτσα που έδωσε στον Μαλουμίδη. Μαλουμίδης επιχειρεί και το σουτ πέφτει, ο Πατζιαράς σώζει την εστία του στο 21ο λεπτό. Ζιώγας τώρα. Η σέντρα του Ζιώγα από την άλλη πλευρά και πολύ καλή η απόκρουση στο σουτ του Βουτηρίτσα από τον Πατζιαρά στο 44ο λεπτό. Ο Ζελιλίδης κάνει το σουτ και μόλις προλαβαίνει ο Πλίτσης να διώξει σε κόρνερ. Προωθείται ο Πασιαλής και έδωσε τον Ζελιλίδη. Ο Ζελιλίδης μπροστά του έχει τον Μιτσιμπόνα, ελίσσεται.
Ανοίγει εκεί που είναι ο Κούις, γίνεται και το σούτ και το 1-0 υπέρ του Άρη είναι γεγονός στο 61 λεπτό παρά την προσπάθεια του Πλίτση. Να τώρα ο Βαλαόρας που κόπηκε. Το σούτ γίνεται από τον Ανδρεούδη. Ζητάνε χέρι οι Λαρισαίοι στο 80 λεπτό. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Βγαίνει τώρα μπροστά από την άλλη πλευρά ο Ζελιλίδης. Πάνω στον Πλίτση το σούτ. Δεν προλάβαμε να δούμε αν ο Ζελιλίδη ήταν offside. Διαμαρτύρονται ακόμα οι Λαρισαίοι στον κύριο Αδαμόπουλο. Χτυπήθηκε το offside από τον Μιτσιμπόνα. Μια κεφαλιά του Βουτυρίτσα. Και συγχρόνως το σφύριγμα της λήξεως από τον κύριο Αδαμόπουλο. Ένας τυχερός Άρης κέρδισε οπωσδήποτε την καλύτερη του και άτυχη σήμερα Λάρισα στο Αλκαζάρ. Αυτά από τη Λάρισα. Παίζοντας προσεκτικά στην άμυνα και με επικίνδυνες αντεπιθέσεις, ο Άρης νίκησε 1-0 τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στο κλασικό ντέρμπι της συμπρωτεύουσας. Και έδωσε έτσι την ευκαιρία στους φίλους του να πανηγυρίσουν έντονα την επιτυχία αυτή της ομάδος τους. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την υπεροχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει λόγω κυρίως της δυστοκίας των επιθετικών παικτών του. Τα στιγμιότυπα που ακολουθούν περιγράφει τώρα ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Ο Άρης κέρδισε τους βαθμούς και ο ΠΑΟΚ τις εντυπώσεις στο σημερινό τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ κράτησε την υπεροχή και στα δύο ημίχρονα. Οι παίκτες του όμως δεν βρήκαν τον τρόπο να παραβιάσουν την αντίπαλη αιστεία. Αντίθετα, ο Άρης, παίζοντας με αμυντικό στυλ σε κάποια από τις αντιπιθέσεις του, πέτυχε τον νικηφόρο γκολ. Από αυτό το παιχνίδι, όπου είδαν οι κίτρινες κάρτες ο Ιωσιφίδης και Κούδας του ΠΑΟΚ και ο Μιχαλίτσος του Άρη, θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα. Εδώ έχουμε ένα φάουλ στον Κούδα από τον Όλε. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια επίθεση με τον Δαμανάκη. Δαμανάκης κάνει σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Κωστίκο, ο Κωστίκος αφήνει για τον Γεωργόπουλο. Ο Γεωργόπουλος ξεφεύγει από την επιτήρηση του αντιπάλου του, περνάει την μπάλα στον Ψαρά, φεύγει ο Ψαράς μέσα στην περιοχή του Άρη, σουτάρει, πέφτει ο Πατζιαράς από κρούι, έρχεται και ο Βένος με κεφαλιά και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Νέα επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Κούδας τώρα στο κέντρο του γηπέδου, στέλνει παλιά αριστερά και βρίσκει τον Δαμανάκη. Φεύγει ο Δαμανάκης καθώς πιέζεται από τον Βένο, κόντρα του Βένου και η μπάλα κόρνερ. Γεωργόπουλος στη σέντρα. Γίνεται μια κεφαλιά από τον Αλεξανδρίδη. Φαλτσαριστή και ψιλοκρεμαστή, βγαίνει από τα δοκάρια του ο Πατζιαράς και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Δαμανάκης. Προσπαθεί να ξεφύγει από την επιτήρηση του αντιπάλου. Το κατορθώνει, περνάει την μπάλα στον Κωστίκο, φάουλ. Ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή. Του Κούι επί του Δαμανάκη. Δυνατό το βολέ από τον Κωστίκο και ωραία η επέμβαση του Πατζιαρά. Κόρνερ. Από τον Γιώργο Κούδα. Φαλτσαριστή κεφαλιά από τον Γεωργόπουλο, και παρότι έκανε άστοχη έξοδο ο Πατζιαράς, η μπάλα βγήκε out. Αλαβάντας. Δαμανάκης. Περνάει την μπάλα στον Ψαρά. Ο Ψαράς ελίσσεται. Ελέγχεται από τον Βένο. Σέντρα για τον Κούδα. Πλασάρει ο Κούδας, όμως αποκρούει με τα πόδια ο Παντζιαράς. Σκαρτάδος. Επιμένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά τώρα, σέντρα για τη μεγάλη περιοχή του Άρη. Σηκώνεται και αποκρούει ο Μιχαλίτσος. Πλάγια η μπάλα. Δαμανάκης περνάει την μπάλα για τον Γεωργόπουλο. Κόβει όμως ο Μιχαλίτσος. Σαβίδης. Ο ΠΑΟΚ πάλι με την μπάλα στα πόδια. Κωστίκος και αυτή είναι η φάση η επίμαχη όπου οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζήτησαν πέναλτι. Εδώ βλέπουμε τις διαμαρτυρίες των παίκτων του ΠΑΟΚ και κίτρινη κάρτα στον Κούδα. Δεύτερο ημίχρονο τώρα, Δαμανάκης. Ψαράς. Περνάει η παλιά.
Αλλάζουν την μπάλα για τον Αλεξανδρίδη. Σέντρα του Αλεξανδρίδη. Φεύγει ο Γεωργόπουλος για κεφαλιά. Βγαίνει ο Παντζιαράς και αποκρούει. Πλάγια έξω η μπάλα. Σεμερτζίδης. Βαθιά μπαλιά του Σεμερτζίδη. Κόβει άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλε. Περνάει για τον Σεμερτζίδη. Που αλλάζει με τον Κούι. Φεύγει ο Σεμερτζίδης. Βλέπουμε τον Αλαβάντα να σηκώνει το χέρι του και ζητάει offside. Ας ξαναδούμε τη φάση όπου ο Άρης πετυχαίνει τον γκολ. Να ο Κούις που βγάζει μπροστά τον Σεμερτζίδη. Πλασάρει και το 1-0 για τον Άρη στο 56ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ οι πανηγυρισμοί των παικτών του Άρη. Και λίγο πιο πέρα οι διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ προς τον επόπτη γραμμών όπου ζητούν offside. Πάντα φάσεις από το δεύτερο ημίχρονο. Ψαράς. Αλλάζει την μπάλα με τον Δαμανάκη. Ψαράς πάλι. Βαθιά μπαλιά του Ψαρά. Κεφαλιά του Κωστίκου και η μπάλα στα χέρια του Παντζιαρά. Υπάρχει και ρεπορτάζ του Ντέρμπι, τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη που είχε νικητή τον Άρη με 1-0. Ας παρακολουθήσουμε και από εδώ τις φάσεις σε περιγραφή του Δημήτρη Πουλιάση. Εντέκατο λεπτό του αγώνα, φάουλ σε επικίνδυνο σημείο υπέρ του Άρη. Ο Κούις κοντά στην μπάλα. Εκτελεί το φάουλ. Περνάει μπάλα από το τείχος. Παίρνει, πέφτει ο Φορτούλα και μπλοκάρει. Ψαράς. Κάνει τη σέντρα μέσα. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αλεξανδρίδη για να κόψει ο Παντζιαράς σε νέο κόρνερ. Εκτελείται το φάουλ για να αποκρούσει εντυπωσιακότατα σε κόρνερ ο Παντζιαράς. Κούδας μπαλιά για τον Γεωργόπουλο. Σαββίδης Γεωργόπουλος μονομαχούν. Κερδίζει ο Γεωργόπουλος. Θέλει να μπει κι άλλο. Κάνει το σουτ. Να φύγει η μπάλα out πάνω από το δοκάρια του Παντζιαρά. Δαμανάκης. Ψαράς. Ξεφεύγει από το Βένο. Μπαλιά για τον Γεωργόπουλο. Κάνει τη σέντρα μέσα. Κούδα στην μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σουτ να διώξει ο Παντζιαράς. Σε Μερτζίδης απομακρύνει, τελείωσε η φάση, χάθηκε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ιωσιφίδης. Δαμανάκης. Μπαλιά για τον Γεωργόπουλο. Μιχαλίτσιος. Σαββίδης. Κόβεται. Γεωργόπουλος. Μπαλιά για τον Κωστίκο. Θέλει να μπει ο Κωστίκος. Πέφτει κάτω, ανατρέπεται. Παίζεται λέει ο διαιτής. Μπάλα τελικά στα χέρια του Παντζιαρά. Διαμαρτύρεται του ΠΑΟΚ. Τελικά δεν είναι τίποτα κατά την άποψη του κύριου διαιτή. Μπαλιά για τον Κούι, κόβει ο Αλαβάντας. Όλε. Σεμετζίδης, αντεπίθεση για τον Άρη. Κούι Σεμετζίδης, σε επικίνδυνη θέση. Κάνει το σουτ για να είναι το γκολ. 1-0 προηγεί το Άρης. 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ωραία Σεμετζίδης με αριστερό βολέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φορτούλα για να κάνει το 1-0 υπέρ του Άρη. Σκαρτάδος. Σαράς. Τη σέντρα μέσα. Κεφαλιά από τον Κωστίκο, μπλοκάρει ο Πατζιαράς. Μπανιώτης. Γεωργόπουλος. Μπαλιά για τον Κούδα. Ξεφεύγει ο Κούδας, κάνει το σου να διώξει σε κόρνερ ο Πατζιαράς. Μπανιώτης στη βάθια μπαλιά. Αλεξανδρίδης έχει κοντά τον Τζιφόπουλο που κόβει σε πλάγιο. Νέο πλάγιο. Αυτή τη φορά έχουμε τη λήξη. Η λήξη του αγώνα, ο Άρης κέρδισε ένα παιχνίδι που κάλλιστα θα μπορούσε να το είχε χάσει. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Άρης όμως σε μία από τις λίγες ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν σκόραρε με το Σεμετζίδη και πήρε την πολύτιμη νίκη. ΠΑΟΚ Άρης 0-1. Κόβει ο Πεπές να φτάσει μπάλα εκεί που είναι ο Σαββίδης. Το σούτ απευθείας κόντρα, νέο σούτ, αδίωξε μου και σε κόρνερ. Έχει μπροστά τον Σαββίδη. Ξεφεύγει από τον Σαββίδη. Κάνει και τη σέντρα μέσα στην άλλη πλευρά. Λιόλιο στην κεφαλιά για να αποκρούσει ο Παζαράς καταχειροκροτούμενος. Βένος. Μια μπαλιά εκεί που είναι ο Κατσικογιάννης, Χατζιαντονίου, Τζιφόπουλος, Σεμετζίδης στη φάση ο Κοβάσεβιτς. Ξεφεύγει από όλους, μπαίνει μόνος του ο Κοβάσεβιτς. Κατά μέτωπο επίθεση του Κοβάσεβιτς. Γυρίζει την μπάλα στο Λιόλιο. Μπατσινίλα στο πλασέ να κόψει ο Παζαράς και να κόψει σε κόρνερ ο Βένος. Έριξον. Ωραία για το Σαββίδη.
Η σέντρα μέσα βγαίνει, ο Μουκέας διώχνει με γροθιά σε κόρνερ. Λιόλιος. Κοβάσεβιτς, η αντεπίθεση για τον Εθνικό. Κοβάσεβιτς, Σαβίδης. Κοβάσεβιτς ξεφεύγει ακόμα μια φορά. Όλε που έχει γυρίσει πίσω. Λιόλιος, το σουτ, κοντράρεται στον Πατσιαρά και χάνεται ευκαιρία για τον Εθνικό. 50 λεπτό του αγώνα και έχουμε ένα σοβαρό τραυματισμό του Πατζιαρά όταν απόκρουσε ένα σουτ που έκανε ο Λιόλιος. Τώρα είναι στο φορείο έτοιμος για να γίνει αλλαγή και να μπει ο Παπαδόπουλος. Είναι η δεύτερη αλλαγή του Άρη. Βγαίνει ο Πατζιαράς χειροκροτούμενος από τους θεατές. Ελπίζουμε να μην έχει τίποτα σοβαρό. Και μπαίνει σαν αλλαγή ο Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός προημερών είχε τραυματιστεί σοβαρά. Παπαδόπουλος, Ζελελίδης. Ζελελίδης κέρδισε την μπάλα, μπαίνει κι άλλο. Όλε, το σουτ κοντράεται, πέφτει κάτω, διαμαρτυρίες, αλλεπάλλες κόντρες. Το σουτ και η μπάλα είναι out από το πλασέ του Ζελελίδη. Όλε. Σε φεύγει όλε, θέλει να μπει κι άλλο Χατζιαντωνίου. Κάνει τη σέντρα μέσα, Ζελελίδης, το σουτ, πέφτει ο Μουκέας για να διώξει σε κόρνερ. Σαβίδης στη σέντρα μέσα. Γίνεται κεφαλιά, πέφτει ο Μουκέας για να... Ζελελίδης εκτελεί, όλε. Μπαίνει όλε. Το 1-2 με τον Χατζιαντωνίου. Βγαίνει ο Κατσικογιάννης, κόβει λάθος παλιά, ακούει στο σουτ και είναι out. Ντρα, θέλει να μπει κι άλλο. Ζελελίδης, Μουκίας αποφεύγει και είναι το γκολ. 1-0 προηγεί το Άρης. Ο Ζελελίδης πήρε την παλιά από τη λάθος απόκρουση του Παπαδόπουλου. Προχώρησε, πλάσαρε για να έχουμε στο 24ο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου Άρης Εθνικός 1-0. Και η λήξη του αγώνα, ο Εθνικός και ο Άρης πρόσφαναν ένα θέαμα εκπληκτικής. Όχι τα επιθετική και δυνατή, κράτησε τον έλεγχο του αγώνα στην αρχή του παιχνιδιού και έχασε και μερικές ευκαιρίες όπως εδώ που μπήκε ο Βαζάκας, αλλά πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Βένος για να ολοκληρώσει ο Παπαδόπουλος που ήταν ο goalkeeper του Άρη και σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ ο Άρης σε μια προσπάθεια να αντεπιτεθεί, αλλά πάλι Καλαμαριά με μια ωραία μπαλιά του Σκοτσάιτς προς τον Κουρτά. Σουτ του εξτρέμ της Καλαμαριάς, out. Ήταν και αυτή μια περίπτωση να σκοράρει η Καλαμαριά. Εδώ μπαίνει ο Τάκης ο Νικολούδης, συγκρούεται με τον Μιχαλίτσο, πέναλτι ζητήσαν οι Καλαμαριώτες, το παιχνίδι όμως συνεχίστηκε. Βλέπουμε στιγμιότυπα από το δεύτερο ημίχρονο, πάλι Καλαμαριά μπροστά, ο Κουτάς θα φύγει από πλάγια και θα κόψει ο Παπαδόπουλος τη σέντρα αυτή που επιχείρησε ο φορ της Καλαμαριάς. Εδώ είναι ο Άρης τώρα με τον Όλε σε μια επίθεση. Κέρδισε την πρώτη κεφαλιά ο Κούης, ήρθε ο Σαβίδης. Η μπάλα φεύγει δεξιά, γίνεται ένα σουτ σέντρα τελικά από τον Περιστερόπουλο και έχουμε μια ανατροπή του Όλε που δίδεται πέναλτι αυτή τη φορά υπέρ του Άρη. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Έφυγε η μπάλα δεξιά, μπήκε ο Όλε, συγκρούστηκε με τον Σιαπανίδη, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι, διαμαρτυρήθηκαν οι Καλαμαριώτες. Το πέναλτι όμως απέκρουσε ο Σιμεούνοβιτς και σε αυτή τη φάση τραυματίστηκε ο Ιουγκοσλάβος goalkeeper της Καλαμαριάς. Μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αντικαταστάθηκε από το Θουμαίδη, ενώ έγιναν και τα επεισόδια εδώ που οδήγησαν στην αποβολή δύο παιχτών της Καλαμαριάς, του Βαζάκα και του Σιαπανίδη και ενός του Άρη, του Σεμερτζίδη. Συνεχίστηκε το παιχνίδι με επιθετικό τον Άρη στα τελευταία λεπτά. Εδώ ο Θωμαίδης έκανε μια ωραία απόκρουση και πάλι ο Άρης με τον Όλε. Μπαλιά για τον Περιστερόπουλο, αποκρούει πάλι ο Θωμαίδης και το 0-0 θα παραμείνει. Είναι το 1-0 για τον Άρη στο 20 λεπτό με το φοβερό σουτ φάουλ του Κώστα Κούη. Με το φοβερό αυτό σουτ φάουλ του Κώστα, ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης. Πήρε φόρο ο Κούς και σε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γεωργίεφ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει αυτός. Παπαγιάννου εκτελεί και είναι γκολ. Άλλαξε η μπάλα πορεία από κεφαλιά στο κεφάλι του Παπαγιάννου εκτελεί. Και είναι γκολ. Άλλαξε η μπάλα πορεία από κεφαλιά στο κεφάλι του Ζίνδρου και κατέληξε στα δίχτυα του Άρη. Ένα περίεργο γκολ, τυχερό. Και μια ευκαιρία χάνει ο Χατζόγλου αυτή τη στιγμή. Και σώζει ο Πατζιαράς. Χατζόγλου Ζίνδρος. Ζίνδρος με την μπάλα. Έχει τον Παπαϊωάννου μπροστά. Το ξεπερνάει. Κάνει και τη σέντρα. Έριξον. Και φανταστική ευκαιρία στην κεφαλή. Ο Σκούτας εκτελεί με φάλτσο.
Κόβει. Έρχεται και ο Ζήδρος. Σουτάρει δυνατά και είναι το 2-1! Είναι το 2-1, αγαπητοί ακροατές! Είναι το 2-1 στο 33! Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Γιώργου Ζήδρου. Αναπτερώνονται ελπίδες του Άρη. Λοιπόν, και 2-1 ο Άρης. Έριξον εκτελεί. Με φάλτσο. Γυρνάει η μπάλα. Δύο, τρεις κόντρες και η μπάλα καταλήγει στον Ζήδρο. Ο Ζήδρος χάνει την μπάλα και το κόντρο. Ανοίγει για Σκούτα από δεξιά. Στο πάρει αυτός. Κάνει και τη σέντρα. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που αποκρούει ο Γεωργίεφ. Εκτελεί με φάλσο. Και αποκρούει ο Δρογαλάς. Βάλα έρχεται στον... Και είναι κόρνερ. Εκτελεί με φάλσο. Έρχεται στον Κατζόγλου, σουτάρει. Και χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία. Από το ύψος του πέναλτι σούταρε ο Κατζόγλου. Κερδίζει την μπάλα ο Τσιφόπουλος. Μπαίνει στην περιοχή. Χάνει την μπάλα. Έρχεται στον Τσιφόπουλο και πάλι. Δυνατά. Κεφαλιά. Και δεν προλαβαίνει μόλις ο Κούζης να προαστεί στην μπάλα. Κάνει τρίπλο ο Τσιφόπουλος στον Κοφίδη. Κάνει και τη σέντρα. Και είναι το 3-1 από το Χατζόγλου. Στόγλου. Στο 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Προς 10ο. Αριστερά. Έχει τον Δρογαλά. Κάνει και τη σέντρα. Βγαίνει ο Παζιαράς, αποκρούει. Χάνει στο Παπαϊωάννου και είναι offside ο Πεδιστήρα. Χατζόγλου με την μπάλα. Κάνει και τη σέντρα. Κούρης με το κεφάλι. Κεφαλιά. Και είναι το 4-1. Στο 23ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άρης πάλι πολύ κοντά στην πρόκριση. Είναι το 4-1. Κούρης. Έρχεται η μπάλα πίσω. Χατζαντονίου γυρίζει την μπάλα. Κούει στην κεφαλιά, όχι. Έριξο, πιάνει ένα δυνατό σουτ. Μπαίνει, κάνει και το σουτ στα χέρια του Πατζιαρά. Παπαϊωάννου εκτελεί. Και Χατζηπαναγή, μπαίνει ο Χατζηπαναγή. Σπανάει τον Δρογαλά. Φτάνει στη γραμμή του out. Πλοκάρει ο Πατζιαρά. Το πλάγιο για τον Άρη είναι με τον Έριξον.
Έριξον μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να βρει τον Κούι που θα γυρίσει την μπάλα και θαυμάσια ο Κάκαρης θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Χτυπήθηκε το κόρνερ γρήγορα για τον Άρη, παράλληλη σέντρα για τον Όλε μέσα στην περιοχή. Τώρα εδώ προσπάθησε να πιάσει το σούτο ο Μιχαλίτσος, κόντρεσε πάνω στους παίκτες του Πανιωνίου, απομακρύνει εκεί ο Αλκίδης και θα κάνει το δυνατό αριστερό σούτ ο Τζιφόπουλος και η μπάλα out. Χαλκίδης μπροστινή παλιά, έκοψε ο Πασχαλής που παίζει δεξιός οπισθοφύλακας. Από την άλλη πλευρά είναι ο Κουτρόπουλος, μπροστινή παλιά τώρα εδώ για τον Αποσπόρη. Αποσπόρης θα κάνει το δυνατό σουτ απευθείας η μπάλα. Φάουλ για τον Πανιόνιο, καθώς συμπληρώθηκε το 15ο λεπτό του αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος και Άρης ισόπαλοι 0-0. Φάουλ με τον Χατζόπουλο για τον Καναρά. Η μπάλα πάνω από τη του Σαραβάκου και στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Το δυνατό σουτ του Σαραβάκου από πολύ καλή θέση. Η μπάλα out. 32ο λεπτό του αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος και Άρης ισόπαλοι 0-0. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει από πλάγια θέση ο Άρης. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Κούις. Ενώ ο Αποσπόρης, ο Κουτρόπουλος και ο Λίμα έχουν κάνει τείχος. Κούις το φάουλ απευθείας και η μπάλα θα χτυπήσει στο κεφάλι. Πανιόνιο γρήγορα για τον Αποσπόρη και τώρα τον Σαραβάκο. Σαραβάκος που έχει μπροστά του τον Μιχαλίτσο. Σαραβάκος πάντα με τον Μιχαλίτσο προσπαθεί να κάνει την παράλληλη σέντρα. Η μπάλα θα βρει τον Παντζαρά, απομακρύνει τον κίνδυνο. Σαφίδης από πολύ κοντά, ο Σοφιανός στο δοκάρι. Ο Σοφιανός ένα πολύ δυνατό σούτ, η μπάλα στο δοκάρι του Παντζαρά. 58 λεπτό του αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος και Άρης ισόπαλοι 0-0. Ένα κόρνερ τώρα έχει κερδίσει ο Άρης, ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Έριξον. Έριξον, κεφαλιά από τον Μιχαλίτσο και είναι το 1-0. Μιχαλίτσος και η κεφαλιά μέσα από πολλούς παίκτες του Πανιωνίου. Η μπάλα στα δίχτυα του Κάκαρη και είναι το 1-0 για τον Άρη. 78 λεπτό Πανιόνιος Άρης 0-1. Φάουλ του Χαλκίδη και κέρδισε ο Χατζόπουλος. Πίσω η μπάλα για τον Αποσπόρη. Στην μπάλα Νόιμαν. Βγαίνει ο Έριξον θαυμάσια μπροστά από τον Γερμανό παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Έριξον τώρα στην επίθεση, δεξιότερα ακόμα και το Ζίνδρο. Επίθεση του Άρη με τον Ζίνδρο, περιμένει την μπάλα ο Περιστερόπουλος. Πάντοτε ο Ζίνδρος, Περιστερόπουλος τώρα. Περιστερόπουλος μαζί με τον Βαμβακούλα. Και η μπάλα, το δυνατό αριστερό σου του Τσαβίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του, του Σαργάνη. Εδώ με τον Ζίνδρο στο κόρνερ, Ζελιδίδης μέσα στην περιοχή. Προωθημένη παλιά από τον Μιχαλίτσο. Καθώς φτάσαμε στο 11ο λεπτό του αγώνα. Η επίθεση τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Βαμβακούλα. Βαμβακούλας τώρα θαυμάσια θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα για τον Μητρόπουλο. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα out ελάχιστα από το δεξιό κάθετο δοκάρι του Παντζαρά. Βαμβακούλας που έχει μπροστά του τον Περιστερόπουλο. Μίχος για τον Ορφανό. Ορφανός για τον Νόιμαν και πάλι παλιά για τον Μίχο που έχει προωθηθεί και η έξοδος από τον Παντζαρά. Μπροστά από τον Άλμπερτσεν ο Βαμβακούλας. Άλμπερτσεν, Βαμβακούλας. Βαμβακούλας θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα. Νόιμαν θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Σουτ. Η μπάλα θα βρει τα σώματα των παικτών του Άρη. Ίσως και κάποιο χέρι των παικτών του Άρη. Ορφανός. Κόβει ο Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο και πάλι Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο. Εναλλαγή των παίκτων του Άρη με τον Ζίνδρο τώρα στην επίθεση. Μπροστινή παλιά για τον Χατζη Αντωνίου. Χατζη Αντωνίου τώρα παράλληλα μέσα στον Λάλα. Έχει βγει ο Σαργάνης, θα γυρίσει την μπάλα ο Ζελιλίδης και θα βγάλει την μπάλα out. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την μπάλα στον Ορφανό τώρα που έχει κοντά του τον Πασχαλή, πάντα Ορφανός. Ορφανός θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν και ο Βαμβακούλας θα κάνει το 1-1 καθώς συμπληρώθηκαν 30 δευτερόλεπτα αγώνα από το δεύτερο ημίχρονο. Ζίνδρος και πάλι στον Περιστερόπουλο. Περιστερόπουλος και πάλι για τον Ζίνδρο. Ζίνδρος τώρα από πλάγια θέση θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά από την άλλη πλευρά και θα χαθεί μια εκπληκτική ευκαιρία. Μητρόπουλος για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα περιμένει την μπάλα ο Αναστόπουλος. Για να κόψει από την άλλη πλευρά ο Τζιφόπουλος και τώρα στον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης πάντα. Κουσουλάκης τώρα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Κουσουλάκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Δοκάρει η μπάλα και από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα ο Όρφανος στα δίχτυα του Άρη. Κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 52ο λεπτό. Επίθεση τώρα εδώ με τον Ζίνδρο και είναι το 2-2. Ζίνδρος με ένα τρομακτικό σούτ
έξω από την μεγάλη περιοχή. Ισοφάρισε σε ένα λεπτό, ύστερα από άλλη μια στιγμή αδράνειας, θα λέγαμε πάλι, για την άμυνα του Ολυμπιακού, καθώς ο Ζίνδρος έφτασε σχεδόν μόνο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, έκανε ένα φοβερό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη, κάνοντας το 2-2 στο 53ο λεπτό. Νόιμαν για τον Αναστόπουλο και πάλι Νόιμαν. Νόιμαν εδώ μπροστά στην παλιά για τον Μητρόπουλο, για τον Αναστόπουλο. Και πίσω ακόμα είναι ο Βαμβακούλας. Βαμβακούλας τώρα μόνος του και η μπάλα είναι out για τον Έριξον. Στον Όλε. Όλε εδώ. Μέσα για τον Ζελιλίδη κεφαλιά. Μια εκπληκτική ευκαιρία για τον Ζελιλίδη που ήταν μόνος του. Έκανε την κεφαλιά στα χέρια του Σαργκάνη. Φάουλ εδώ με τον Νόιμαν. Αναστόπουλος η κεφαλιά και ακριβώς στη ρίζα της δοκού. Θα αποκρούσει ο Παντζαράς σωτήρια. Νόιμαν. Βαμβακούλας η κεφαλιά και είναι γκολ. Φοβερή η κεφαλιά του Βαμβακούλα. Εκπληκτικό το γύρισμα φάουλ από τον Νόιμαν. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα του Παντζαρά, κάνοντας το Άρης Ολυμπιακός 2-3. Μητρόπουλος και τώρα με τον Άλμπερτσεν Ολυμπιακός στην επίθεση, το άνοιγμα που κάνει για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα μόνος του μπαίνει. Νόιμαν μέσα στην περιοχή. Νόιμαν πάντα βγαίνει ο Παντζαράς. Σωτήρια αποκρούει ο Παντζαράς μπροστά με τον Μιχαλίτσο και μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τζιφόπουλος περιμένει ο Έριξον. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Ζελιλίδη. Πιο πίσω για τον Όλε. Ο Όλε η μπροστινή παλιά εδώ. Και κατά πάρα λίγο να γίνει το αυτογκολ. Το πλάγιο για τον Άρη. Βένος, Σαβίδης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Φακής θα σημειώσει την λήξη του αγώνα στο γήπεδο του Χαριλάου που βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό επί του Άρη με σκορ 3-2. Με τώρα σε περιγραφή του Χάρη Αλευρόπουλου. Μέτριο παιχνίδι παίχτηκε σήμερα στο γήπεδο Χαριλάου μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα. Ένα παιχνίδι που έφερε στο τέλος νικητή τον Άρη με 1-0. Θα παρακολουθήσουμε αμέσως στιγμιότυπα, παρακολουθείτε μάλλον ήδη στους δέκτες σας στιγμιότυπα από αυτόν τον αγώνα και στην επίθεση ο Απόλλωνας με τον Χαντζή να προσπαθήσει να βρει τον επιθετικό, κόβεται. Ο Άρης με τον Περιστερόπουλο τώρα. Δίνει την μπάλα στον Έριξον. Αυτός πολύ ωραία για το Ζίνδρο μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, πολύ ωραίο σουτ, out όμως. Η φάση αυτή στο πρώτο ημίχρονο, στην αντεπίδεση τώρα η ομάδα του Απόλλωνα με τον Παντελίδη να σουτάρει από κοντά μετά από το φάουλ του Κέρχοφ out, ήταν και offside το Παντελίδης και ο Άρης πάλι με τον Αργυρούλη και τον Σκούτα. Σκούτας με το νούμερο 14 που πήρε τη θέση του Περιστερόπουλου με τον Σεμερτζίδη να δίνει τώρα στο Μιχαλίτσο, ο οποίος θα κάνει και τη σέντρα. Ο Κούης η κεφαλιά, η πρίζο Ζελιλίδης, Κούης πάλι το σουτ και σε ρελαντί η μπάλα στα χέρια του Πουπάκη. Έριξον τώρα στιγμιότυπα από το δεύτερο ημίχρονο στον Αργυρούλη. Κόβεται προς το παρόν η μπάλα από τον Μπόντζο που ήταν εκεί. Και ο Άρης και πάλι στην επίθεση με Σεμερτζίδη Ζελιλίδη τώρα που κάνει αυτή την προσπάθεια. Φθάνει η μπάλα στον Έριξον που θα κάνει τη σέντρα και ο Κούης με κεφαλιά κάνει το 1-0. Ξαναβλέπουμε τον γκολ, η σέντρα του Έριξον, η πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι του Κούικ ήταν το 1-0 στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου αυτή εδώ η φάση. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άρη. Ένας Άρης που ήταν οπωσδήποτε καλύτερος από τον Απόλλωνα θα έχασε ευκαιρίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παρουσίασε ένα καλό θέμα. Από την άλλη πλευρά ο Απόλλωνας που βρίσκεται τώρα στην επίθεση με τον Κέρχοφ είχε και αυτός δύο ευκαιρίες. Και να τώρα με τον Πίσα που πέρασε και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα που κάνει το σούτ από κρούει ο Παντζιαράς. Κόρνερ η μπάλα. Διαμαρτυρήθηκε προς το παρόν ο Παντζιαράς. Δεν ξέρουμε φυσικά το λόγο. Ο κύριος Κοντογιαννίδης τον βλέπετε. Δείχνει το κόρνερ. Χτυπήθηκε γρήγορα. Ο Κέρχοφ τώρα σε μια προσπάθεια. Δίνει στο Μαυρομάτι και κοιτάξτε τη μεγάλη ευκαιρία. Ήταν η μόνη. Τρεις παίκτες στο τείχος για τον Όφη, εκτελεστής για τον Άρη ο Κούης. 30 λεπτό του αγώνα. Περνάει μπάλα από το τείχος και διώχνει θεαματικότατα ο Κωνσταντίνου σε κόρνερ. Καριώτης κόβεται, πάλι Αλεξίου. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Νόπλιας αφήνει το σουτ και τελικά η μπάλα out από το σουτ του Κύρισιτς. Κύρισιτς για τον Όφη. Καριώτης.
Ξεφεύγει από το Σαββίδι, κάνει και το σουτ, πέφτει ο Βατζιαράς, διώχνει σε κόρνερ. Πασάς, έχει μπροστά τον Βένο, κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Βατζιαράς, αφήνει, Έριξον. Αλεξίου κοντρολάρει, ανοίγει την μπάλα, θέλει να ξεφύγει, προσπίσει στο σουτ και τελικά έχουμε κόρνερ, ακούμπησε την μπάλα με την άκρη των δαχτύλων του Βατζιαράς. Αλεξίου, Καριώτης για τον Όφη, Κύρισιτς, θέλει να κάνει το σουτ, τελικά κάνει τη ωραία μπαλιά για τον Καριώτη, πλασάρει και είναι το γκολ. Είναι το γκολ, 1-0 προηγείται ο Όφη, καθώς συμπληρώσαμε το 27ο λεπτό του αγώνα. Νόμισαν οι παίκτες του Άρη ότι είναι offside ο παίκτης του Όφη, τελικά δεν ήταν, πλάσαρε και έκανε το 1-0. Πλασάρουν του Όφη, Νιόπιας προσπαθεί και τελικά δεν έχει βγει μπαλά. Νόπιας και τελικά ακούγεται τώρα το σφίγγμα του κυρίου Κολοκυθά που λέει ότι έχει βγει και έχουμε corner. Καριώτης για τον Όφη, ξεφεύγει από το Βένο Καριώτης, κάνει και την παλιά για τον Νόμπια, βγαίνει και ο Πατσιαράς, κόβει με τα πόδια, στη φάση και ο Τσιριμόκος, κερδίζει ο Τσιριμόκος, γυρίζει την παλά, αλλά πάλι λες κόντρες και τελικά έχουμε κόρνερ. Κύρισιτς, Τσιριμόκος τώρα για τον Όφη, πιάζεται από το Χατζόγλου, κερδίζει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, Νόπιας, Νόπιας για τον Όφη, 67ο λεπτό του αγώνα. Αλίγει ωραία στον Γκουλή, Γκουλή στη σέντρα, κόβει ο Μιχαλίτσιος. Κύρισιτς, θέλει να κάνει το σουτ, τελικά κλείνεται, μπερδεύεται, θέλει να μπει κι άλλο, μπαίνει ο Καριώτης, πλασάρει, μπλοκάρει ο Πατζιαράς. Έριξον. Ζελελίδης. Έριξον. Τη σέντρα ωραία ο Έριξον, Κούι στην κεφαλιά, δοκάρει. Και τελικά η μπάλα σιγά σιγά φτάνει εκεί που είναι ο Αλεξίου. Σεμετζίδης νέα κόντρα, κερδίζει τελικά Χατζόγλου. Πολύ επικίνδυνα, γίνεται το σέντρα σουτ, νέο δοκάρι και τελικά η μπάλα πλάγιο. Σεμετζίδης, σέντρα από το Σεμετζίδη. Φεύγει μπάλα από όλους, Έριξον, πλασάρι και τελικά επάνω στη γραμμή κόβησε κόρνερο κόβης. Και η λήξη του αγώνα μέσα σε αποθέωση. Έριξον. Βένος. Η σέντρα για τον Ζελιλίδη, η κεφαλιά από τον Κούι και η μπάλα out. Από τον Ζήφκα η μπάλα στον Ζάρκο. Δίνει τώρα στον Παπαγιάννου. Μόνο στον Παπαγιάννου το πλασάρισμα και η πολύ ωραία απόκρουση από τον Παπαδόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ζήνδρος και πάλι. Η μπάλα για τον Τζιφόπουλο τώρα, που περνάει τον Φυρό, κάνει μπαλιά για τον Τρογαλά που κάνει κατευθείαν σουτ και η μπάλα out. Ζήφκας, Ορφανίδης τελικά, σκαυτή μπαλιά για τον Παπαγιάννου. Ο Παπαγιάννου προλαβαίνει την μπάλα και στέλνει την μπάλα out. Γίνεται η μπαλιά για τον Αδάμου, που πλασάρει ο Αδάμου. Και η μπάλα out. Το φαουλ εκτελεί ο Παπαγιάννου. Αποκρούει ο πιστοχωρημένος Κούις. Και ταυτόχρονα ακούγεται το σφύριγμα της λήξεως από τον διαιτή του αγώνα, τον κύριο Λαμπράκη, που βρήκε τις δύο ομάδες ισοπάλους 0-0. Ένα αποτέλεσμα που φέρνει τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη δεύτερη θέση, τον Ηρακλή την τρίτη. Αποτέλεσμα που δίνει δικαίωμα στον Ολυμπιακό να συμμετάσχει από τον χρόνο και να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο κύπελλο UEFA.